Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Γεια σου, Λουκά. Έτσι, καλώ του. Πού ήσασταν χτες και δεν ήσασταν εκπομπή? Πήγαμε κινηματογράφηση. Ναι. Α, πήγατε κινηματογράφηση. Ναι, εμείς περάσαμε πολύ ωραία εδώ χτες. Εμείς να δεις την κινηματογράφησή μας. Κάναμε θέματα, πήγαμε πολύ. Πώς ήταν ο τύπος της καλώσης, είναι η αλήθεια. Α, εξαιρετικό. Ένας τύπος μοναδικός. Παρακαλούμε, εσείς που έχετε ρούχα τα οποία δεν χρειάζεστε και θέλετε να τα φοράει κάποιος άνθρωπος που τα έχει ανάγκη, παρακαλώ εδώ στην πλατεία της Φανερωμένης, όπου είναι το γυμνάσιο Φανερωμένης, υπάρχει ένας υπέροχος τείχος, ο οποίος είναι ειδικά διαμορφωμένος. Υπάρχουν κρεμάστρες καρφωμένες στον τοίχο. Πηγαίνετε και κρεμάστε όσα ρούχα δεν χρειάζεστε. Ο τείχος της καλοσύνης. Περνάει κόσμος. Όλοι έχουμε πράγματα που δεν τα χρειάζομαι. Περνάει κόσμος που τα χρειάζεται, το είδαμε με τα μάτια μας χθες στο συνεργείο και παίρνει ρούχα. Ό,τι του κάνει, ό,τι μπορεί να βάλει. Ήταν απίστευτο το πράγμα. Απλά βλέπαμε τα παιδιά τα οποία τα τοποθετούσαν. Αλλά δεν περίμενα ποτέ να έρθει κάποιος να πάρει. Εκείνη η ώρα. Και ήρθε και πήρε. Και πραγματικά και μίλησαν και λοιπά. Θα ετοιμάσουμε το συγκεκριμένο έθιο τόπο που θα έρθει και καλεσμένοι στους σχετικά με αυτό το θέμα. Έτσι ακριβώς. Και είναι εκεί που φαίνεται σημασία το ότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι σε ανάγκη. Απλά καμιά φορά δεν το λέμε, δεν το δείχνουμε. Φοβόμαστε, ντρεπόμαστε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και η περηφάνεια για ανθρώπους είναι λογικό. Αλλά προφανώς και υπάρχει ανάγκη και αυτό πρέπει να υπάρχει. Ζωντανά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Είναι η εκπομπή Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε συντροφιά. Για τα καλά σας λόγια επίσης. Για τα καλά σας λόγια. Η κυρία Αναστασία Μαυροπούλου από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αναστασία. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Έχετε πολύ ωραία θεματολογία. Συγχαρητήρια από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η κυρία Άννα Ηλιάδη από την Νότιο Αφρική. Ευχαριστούμε για τα ωραία παλιά τραγούδια. Μας φέρατε νοσταλγία και αληθινή αγάπη. Ήταν χθες. Ναι, χθες ήταν πραγματικά υπέροχο το τελευταίο μας θέμα. Μας ταξίδεψε. Ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Και ο κύριος Κυπριανός Σάβα από τη Λάρνακα, ο οποίος μας στέλνει την αγάπη του και μας προσκαλεί για καφέ στο σπίτι του. Τώρα. Είναι τόσο ενθουσιασμένος μαζί μας. 20 λεπτά ερχόμαστε. Παρακαλώ, βάλτε τον καφέ. Έχει βίντεο να παίζω. Ένα μένε βρούμε να βάλουμε. Να βρούμε. Κάποιο για δαμέ. Βράστε για τη Φλαούνα, κύριε Κυριακό. Κυπριανό, κύριε Κυπριανό. Βράστε για τη Φλαούνα, σα παρακαλώ, και ακούμαστε. Να. Λοιπόν, να στείλω ένα μεγάλο χρόνια πολλά στην αγαπημένο μου πρόσωπο. Ποιο γι' αυτό είναι? Η θεία μου έχει τα γενέθλιά τη. Η αγαπημένη μου Ρούλα. Θεία Ρούλα! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Καλημέρα! Να είσαι καλά, την αγάπη μου, τα φυγιά μου, να είσαι γερή, δυνατή. Το σημαντικότερο. Και σε όλου του άλλου έχουμε. Και να έχει γύρω τη ανθρώπου που την αγαπούν. Και επέτειο και ό,τι άλλο. Επίσης να πούμε ότι θα βρίσκεται μέχρι τις 30 Απριλίου το ιερό λείψανο του Αγίου Γεωργίου από τη Μονή της Μεγάλης Παναγίας της Σάμου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά για προσκύνημα και η εκκλησία θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 6:30 μέχρι τις 10 το βράδυ. Εγώ είχα την ευλογία και πήγα χθες με τα παιδιά μου. Ναι, είχε λειτουργία. Για ξανά, αλλά υπήρχε εκεί το ιερολείψανο. Μέχρι τις 30 το μήνα, δηλαδή μέχρι αυτή την Κυριακή. Ναι, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Πάνω Δευτερά από τις 6:30 το πρωί είναι ανοιχτή εκκλησία μέχρι τις 10. Το είναι το αριστερό χέρι του Αγίου Γεωργίου του Τροπτοφόρου. Θα πάμε. Καφέ, παρακαλώ. Νοικοκυρές, νοικοκύριδες, κυρίες και κύριοι, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Αν είναι καφές πρωινός ή απογευματινός, έχει σημασία. Από ποιο σημείο μας βλέπετε αυτή την ώρα. Αν κοιμάστε στην Αμερικανική Ήπειρο που αυτήν ώρα μεταδιδόμαστε, εμπειράζει, θα βλέπετε μας σε επανάληψη ενώ είναι αγγλικά. Και εμείς είμαστε έτοιμοι για να αρχίσουμε. Αυτή η παρέα σε ολόκληρη την γη μέσω δορυφόρου και ρηξάτ είναι έτοιμη να αρχίσει. Come home tonight.
Έχει την τιμητική της και πάλι, λέμε σως. Τι νομίζεις, κάθε μέρα σχεδόν. Ναι, δηλαδή... Γίνονται πολλά πράγματα εκεί γι' αυτό. Και έχουμε από τις 27 μέχρι τις 30 Απριλίου το δεύτερο Mediterranean Science Festival, το οποίο επιστρέφει στην πλατεία του Παγιού Λιμανιού, στην Λεμεσό. Γι' αυτό και έχουμε μαζί μας τον δόκτωρ Νίκο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι νευροεπιστήμονας και τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα να διοργανωθεί αυτό το φεστιβάλ, αφού ακολούθησε και ένα πρώτο, έτσι. Και ένα πρώτο φεστιβάλ, το οποίο προσπαθούμε να γίνει τώρα θεσμός. Δηλαδή, να γίνει μέρος της κουλτούρας μας. Γιατί, ξέρετε, νιώθουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μεταδίδουμε την επιστήμη στον απλό κόσμο. Οι επιστήμονες σήμερα συνεχώς ανακαλύπτουν πράγματα. Και το ερώτημα είναι πώς μεταφέρεται όλη αυτή η πληροφορία στον κόσμο. Ναι. Και αν βάλουμε στην εξίσωση και την τεχνολογία, όλα αυτά αλλάζουν τη ζωή μας πολύ και την αλλάζουν και γρήγορα, έτσι. Οπότε, με το να μεταφέρουμε την πληροφορία στον κόσμο με έναν απλό τρόπο, με έναν κατανοητό τρόπο, πετυχαίνουμε ίσως ο κόσμος να πληροφορείται για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Όπως είναι, για παράδειγμα, το πώς το ασύρματο διαδίκτυο, το γνωστό Wi-Fi, επηρεάζει την υγεία μας. Γιατί είναι πάρα πολλά έτσι, πράγματα. Ενδιαφέρον θέμα και συζητιέται πολύ τώρα. Μάλιστα. Πρόσφατα έχουμε δει ότι το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου προσανατολίζεται προς το να απαγορεύσει, για παράδειγμα, το Wi-Fi στα σχολεία. Ενώ οι επιστήμονες λένε ότι είναι εντελώς αυλαβές. Ποιο από τα δύο ισχύει. Ναι. Γιατί πρέπει ο κόσμος να εμβολιάζει τα παιδιά του. Όλα αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν τον καθένα. Και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να τα μεταφέρουμε στον κόσμο με έναν τρόπο που μπορεί να τα κατανοήσει, για να προστατευθεί από την παραπληροφόρηση, αλλά την ίδια στιγμή να δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στην άποψη των επιστημόνων και στις έρευνες τις επιστημονικές. Άρα πιστεύετε ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να δεχτεί όλες αυτές τις πληροφορίες που θα δοθούν? Ξέρετε, νομίζω ότι στην Κύπρο, και το λέω και υπό μορφή αυτοκριτικής, οι επιστήμονες είμαστε λίγο εσωστρεφείς. Δηλαδή, μιλούμε μόνο μεταξύ μας και μιλούμε με μια πολύ τεχνητή γλώσσα. Δεν μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι αν μεταφέρουμε τις πληροφορίες στον κόσμο με απλό τρόπο, θα τις κατανοήσει πολύ πιο εύκολα. Ναι, και ειδικά τα παιδιά δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον. Να πω ότι στο Mediterranean Science Festival, το οποίο ξεκινά σήμερα το πρωί με επισκέψεις σχολείων, έχουμε γεμίσει από σχολεία και περιμένουν σχολεία στην ουρά και δεν υπάρχει χώρος να έρθουν και απολογούμαστε γι' αυτό. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να το τρέξουμε περισσότερες μέρες για να μπορούν περισσότερα παιδιά να έρθουν. Αλλά τα παιδιά, ξέρετε, ενθουσιάζονται με αυτά τα πράγματα. Προφανώς, επειδή όλο αυτό, όλη αυτή η εκδήλωση κάνει την τεχνολογία, την επιστήμη πιο προσιτή στο απλό κοινό, είναι και ο τρόπος που διεξάγεται και έτσι είναι με μια διασκεδαστική διάθεση. Και είναι η δική σας πρόσκληση ώστε να τους κάνουν να καταλάβουν καλύτερα πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, να συζητηθούν θέματα έτσι πιο λαϊκά, θα έλεγα, που δεν συζητιούνται εύκολα σε μια συζήτηση τέτοια. Θέλετε να πάρουμε έτσι μια ιδέα, να δώσουμε και στον κόσμο μια ιδέα το τι γίνεται εκεί στο φεστιβάλ, με κάποια πλάνα που έχουμε? Βέβαια. Πάμε να τα δούμε. Ακολουθήσετε μέχρι και τις 30, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Να πούμε ότι το πρόγραμμα ξεκινά σήμερα το πρωί με επισκέψεις σχολείων. Ναι. Τα παιδιά θα έρθουν εκεί οργανωμένα από τα σχολεία τους. Θα μπουν μέσα στην διαδραστική έκθεση, που είναι μια μεγάλη αίθουσα στην οποία επιστήμονες από όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα έχουν στήσει εργαστήρια, έχουν στήσει πειράματα ζωντανά και δείχνουν στα παιδιά πώς να βγάλουν τον DNA τους, πώς να φτιάξουν αρώματα, πώς να προγραμματίσουν υπολογιστές και όλα αυτά. Θα περάσουν λοιπόν τα παιδιά μέσα από αυτή τη διαδραστική έκθεση να δουν τα πειράματα και στη συνέχεια θα τα διοχετεύσουμε τα παιδιά σε ομάδες των 10-15 ατόμων σε εργαστήρια. Είναι σημαντικό να βρεθούν και στο κομμάτι του εργαστηρίου τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Αυτά, στα εργαστήρια λοιπόν τα παιδιά θα μάθουν πράγματα στην πράξη. Θα μάθουν έννοιες χημικές, για παράδειγμα, μέσα από ένα εργαστήριο που θα τους δείξει πώς να φτιάχνουν αρώματα. Έτσι, απλά ένα παράδειγμα δίνω τώρα, το οποίο θα ξεκινήσει σήμερα το πρωί. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδραστική έκθεση τα παιδιά θα μάθουν πράγματα. Τώρα, οπότε το κομμάτι της διαδραστικής έκθεσης είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του φεστιβάλ. Η διαδραστική έκθεση θα είναι ανοιχτή και τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα για τους ενήλικες. Βλέπουμε εδώ και κάποια πλάνα. Δεν μπορούμε να έχουμε ήχο, αλλά μπορείτε έτσι, μέσα από τα πλάνα να πάρουμε μια γεύση για το
Τι γίνεται σε αυτό το φεστιβάλ, είναι το περσινό. Είναι το περσινό. Αλήθεια, πόση απήχηση είχε και, και στα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους. Πέρσι είχε σχεδόν 9.300 επισκέπτες. Μόνο σε 4 μέρες. Αν υπολογίσει κάποιος τον πληθυσμό της Λεμεσού, αντιλαμβάνεται ότι τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα. Να πούμε επίσης ότι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του φεστιβάλ είναι οι ομιλίες και οι συζητήσεις. Δηλαδή, πέρα από τα διαδραστικά πειράματα, θα γίνονται καθημερινά συνεχώς ομιλίες εκλαϊκευμένες, δηλαδή ομιλίες απλές και κατανοητές στο κοινό. Μια ομιλία αναφέρεται, για παράδειγμα, σε αυτό που είπαμε προηγουμένως με τους κινδύνους του Wi-Fi, αν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν κινδύνοι. Αυτό θεωρώ ότι θα αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, αυτό. Και αυτό με τα εμβόλια που είπατε προηγουμένως. Γιατί πρέπει να εμβολιάζουμε τα παιδιά κλπ. Οπότε τα δύο μεγάλα κομμάτια είναι η διαδραστική έκθεση και οι ομιλίες. Υπάρχουν βέβαια και τα εργαστήρια, όπως είπαμε προηγουμένως, όπου τα παιδιά και ενήλικες θα μπαίνουν σε μικρές αίθουσες των 10-15 ατόμων και θα έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένα ζητήματα. Οπότε μέσα από αυτά να μένετε ο συμμετέχοντας να μάθει και κάτι φεύγοντας. Μια δεξιότητα, για παράδειγμα. Και βλέπω εδώ στο πρόγραμμα και αστροβραδιά στην πλατεία. Αύριο την Παρασκευή. Ναι. Θα στήσουμε τηλεσκόπια. Ενθουσιάζονται με αυτό τα παιδιά. Ναι, πάρα πολύ. Θα κλείσουμε τους προβολείς. Θα παρατηρήσουμε τα αστέρια και θα μιλήσουμε για τα αστέρια, θα τα εξηγήσουμε. Από ειδικούς βέβαια, όχι από μένα, αλλά αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή, οι ειδικοί να έρθουν και να μεταφέρουν τις πληροφορίες με έναν τρόπο απλό και κατανοητό. Υπάρχουν και εκδηλώσεις που βρίσκονται ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη. Θα υπάρχει, για παράδειγμα, παράσταση επιστημονικού θεατρού. Θα έρθουν παιδιά από το Γυμνάσιο Λινόπετρα, στο οποίο κέρδισαν ένα διαγωνισμό μαθητικού θεάτρου και θα μας παρουσιάσουν αυτό που παρουσίασαν. Ναι. Θα υπάρχουν ντοκιμαντέρς και όλα αυτά. Οπότε το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πλούσιο. Τρέχει για 4 μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ένα κομμάτι του φεστιβάλ, να πούμε ότι είναι υπαίθριο. Δηλαδή είναι στην πλατεία του Παγιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Είναι διαφορετική αίσθηση. Έτσι. Δίπλα από τη θάλασσα, δίπλα από τις βάρκες των ψαράδων. Θα έχουμε στήσει στην πλατεία δωμάτια με ψευδεστήσεις, έχουμε στήσει drones, έχουμε στήσει διάφορα πειράματα, έχουμε στήσει σταθμό στο οποίο θα απασχολούνται παιδιά ηλικίας 3 με 8 ετών, μικρά παιδιά, θα μπορούν να παρατηρήσουν τον ήλιο, θα μπορούν να μάθουν για τους πλανήτες, μικρά παιδιά. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά θα τρέχουν συνεχώς για 4 μέρες. Το ρόλο το έχετε στήσει δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Αυτό είναι ένα στόχο. Ναι, από φυσικά μικρούς, αλλά φυσικά μεγάλους και είναι ευχάριστο αυτό και μέσα από μια δραστική κατάσταση, δηλαδή τέχνες, θέατρο και επιστήμη, όλα αυτά που σχηματίζουν. Ακούγεται λίγο σαν αρχαιολινική εκπαίδευση αυτή. Θα μπορούσε να είναι. Κλασική εκπαίδευση, ναι. Ξέρετε, με αφορμή αυτό που λέτε, να πούμε ότι η επιστήμη είναι πολιτισμός. Είναι μέρος του πολιτισμού μας. Και ακόμη κάτι ενδιαφέρον είναι ότι, ξέρετε, εγώ μια φορά όταν είχα μια συζήτηση με τον γιο μου όταν ήταν 6 χρονών, προσπαθούσε και με ρωτούσε γιατί πέφτουν τα αντικείμενα όταν τα αφήσουμε. Για τη βαρύτητα λίγο. Και λέω, ευκαιρία να του πω για τη βαρύτητα. Βέβαια, αυτός με ρωτούσε, τότε ζούσαμε στην Αγγλία και ταξιδεύαμε μεταξύ Κύπρου και Αγγλίας. Γι' αυτός προφανώς με ρωτούσε, προσπαθούσε να βρει μια δικαιολογία, λέγοντας ότι κάτι του είχε πέσει και είχε σπάσει. Προσπαθούσε να μου πει ότι στην Κύπρο το αφήνω και δεν πέφτει και δεν σπάζει, άρα δεν φταίω. Είναι στα παιδιά μας αυτά είναι. Αμέσως, ναι. Οπότε, εγώ όμως σκέφτηκα τι ενδιαφέροντο ότι η βαρύτητα είναι η ίδια παντού. Είναι μια έννοια επιστημονική η οποία δεν χωρίζει τους ανθρώπους. Δεν είναι στην Κύπρο και στην Τουρκία και στην Περού και στην Κίνα, είναι ίδια. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, το DNA, το θεώρημα του Πυθαγόρα. Οπότε όλες αυτές οι έννοιες επιστημονικές είναι έννοιες, αν τις σκεφτεί κάποιος. Μια γλώσσα έννοια. Πανανθρώπινη και μας φέρνει κοντά. Παραγγείλετε καφέ. Βέβαια. Παραγγείλετε. Σας τον φέραμε. Delivery. Σας το φέραμε τον καφέ. Ακόμη. Είναι εδώ ο καφέ. Σας το φέρω τώρα, ήρθε. Λουκά, μου ευχαριστούμε. Υπάρχει και μια σειρά από ενδιαφέροντα σεμινάρια. Ναι. Αν θέλετε να τους χωρίσουμε, γιατί νομίζω θα ήταν ενδιαφέροντα τα δύο κόσμος που γίνονται και είναι σε εξέλιξη. Έχουμε και σχετικές φωτογραφίες να τις δούμε λίγο και να μας σχολιάσετε. Για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε. Λοιπόν, αυτό. Εδώ αυτό είναι ένα δωμάτιο το οποίο έχουμε γιατί στήσει. Γιατί ξεκινάει ο εγκέφαλός μας, αν διαβάζω καλά. Έτσι είναι, ναι, αυτό που λέτε. Έχουμε στήσει ένα δωμάτιο μέσα στην πλατεία του Παγιού Λιμανιού. Η πόρτα είναι ανοιχτή, ο κόσμος μπορεί να μπει μέσα με παρέα.
Τα άτομα στέκονται, δύο άτομα, ένας στην κάθε γωνία του δωματίου και υπάρχει ένα σημείο παρατήρησης έξω από το δωμάτιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι το δωμάτιο είναι κατασκευασμένο με ένα τέτοιο τρόπο, όπου το άτομο στη μία γωνία φαίνεται τεράστιο και το άτομο στην άλλη γωνία φαίνεται πολύ μικρό, λόγω της κατασκευής του δωματίου. Και αυτό είναι αφορμή για μας για να πούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Το ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε την αντίληψή μας για να κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Κάποιες φορές μας ξεγελά. Και αυτό έχει να κάνει με την οπτική αντίληψη πρώτα απ' όλα. Ναι, αυτό είναι καθαρά οπτική αντίληψη. Οπτική ψευδαίσθηση, λοιπόν. Αυτή είναι ψευδαίσθηση, αλλά επειδή ο εγκέφαλος ξεγελιέται τόσο εύκολα, και αυτό είναι αφορμή για να πούμε ότι γι' αυτό χρειαζόμαστε την επιστήμη. Αν μπορούσαμε να στηριχτούμε αποκλειστικά στον εγκέφαλο μας για να αντιληφθούμε το πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος, δεν θα χρειαζόμαστε την επιστήμη. Θα παρατηρούσαμε τον κόσμο. Επειδή όμως υπάρχουν τέτοιες ψευδαισθήσεις. Και υπάρχουν και άλλες στη διαδραστική έκθεση την οποία μπορεί να δει ο κόσμος. Χρειαζόμαστε την επιστήμη και την τεχνολογία. Αυτή εδώ. Εδώ θα μιλήσουμε για ηλεκτρική ενέργεια με έξυπνες τεχνολογίες. Ξέρετε, η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς. Αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Ένα πράγμα που αλλάζει είναι τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια. Οπότε αυτά είναι πειράματα επίδειξης που θα δείξουν στον κόσμο στην πράξη πώς μπορούμε να παράγουμε πράσινη ενέργεια, ουσιαστικά ηλεκτρική ενέργεια. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε να δούμε και το επόμενο. Αυτό είναι μια σειρά ομιλιών που θα γίνουν. Συγγνώμη, είναι διαδραστική έκθεση εδώ. Εδώ θα έχουμε κάποια εκθέματα. Δηλαδή, εκτός από όλα αυτά που περιγράψαμε, θα υπάρχει και μια έκθεση απολιθωμάτων. Λίγο έμφαση στην ανθρώπινη ανατομία αυτό. Στην ανθρώπινη ανατομία και θα δείξουμε. Έχει μέσα τα Vinci η έκθεση, θα έλεγα. Ξέρετε. Γιατί όταν μιλάς για επιστήμη, είναι δύσκολο να διαχωρίσεις την επιστήμη με τον Vinci. Και είναι αυτό που λέγατε και προηγουμένως για τη μόρφωση. Τότε, στην αναγέννηση, επιστήμη, τέχνη, πολιτισμός ήταν έννοιες συμβιβασμένες. Δεν ήταν αποσχισμένες η μία από την άλλη. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε. Και δείχνει ίσως και λίγο την εξέλιξη της επιστήμης. Γιατί παλαιότερα, επειδή οι επιστήμες δεν υπήρχε τόση εξειδίκευση. Κάποιος ο οποίος ήταν επιστήμονας μπορούσε να ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα, από τη φυσική, τη χημεία, την ψυχολογία κλπ. Σήμερα, λόγω της ανάπτυξης, έχουμε εξελιχθεί. Κάποιος ο οποίος ασχολείται με την επιστήμη, ασχολείται με την ψυχολογία, ασχολείται μόνο με την ψυχολογία για ένα μικρό κομμάτι της ψυχολογίας. Θα δούμε και τις επόμενες λίγο. Αυτό το δωμάτιο τώρα, τι θα έχει. Πόσο ευαίσθητος είσαι. Εδώ είναι μια διαδραστική, είναι πάλι στη διαδραστική εκθέση. Παίζουμε τις αισθήσεις. Θα υπάρχουν πάλι ψευδαισθήσεις. Ναι, γι' αυτό είναι και κλειστά τα μάτια, ναι. Έτσι, ναι, που θα δείχνουμε ακριβώς στον κόσμο συγκεκριμένες ψευδαισθήσεις και το μήνυμα είναι παρόμοιο με αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε εντελώς τις αντίληψεις μας για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα βλέπουμε ότι θα λάβουν χώρα σε αυτό το φεστιβάλ. Για να προχωρήσουμε με τα επόμενα. Για ευσυγνωσία, η διατροφή, τι είναι αυτό. Αυτό είναι για τη διατροφή. Ναι. Τελικά ξέρουμε ότι τρώμε. Μαθαίνουμε δηλαδή. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση του κόσμου για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, αφού ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και αναρωτιέται αν πρέπει να τα τρώει ή όχι. Στην πραγματικότητα, οι επιστήμονες λένε ότι τα πάντα είναι γενετικά τροποποιημένα. Ακόμα και τα πορτοκάλια που τρώμε από τη φύση είναι γενετικά τροποποιημένα. Εμείς οι ίδιοι είμαστε γενετικά τροποποιημένοι. Οπότε δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε, να δαιμονοποιούμε τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, αλλά να αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά το καθένα και να τα ελέγχουμε πριν να βγουν στην αγορά. Οπότε θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο στην καθημερινότητά του. Τι πρέπει να τρώμε, πώς παράγουμε ενέργεια και ούτω καθεξής. Αυτός είναι ο στόχος. Να πάρουμε ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο στην καθημερινότητά του, να μπορέσει να απαντήσει κάποια ερωτήματα. Ένας άλλος στόχος, να πούμε, παιδιά, ότι είναι να κινήσουμε το ενδιαφέρον των νέων για τέτοια επαγγέλματα. Γι' αυτό το έχουμε ανοίξει σε σχολεία. Παροτρύνουμε τους νέους να ακολουθήσουν επαγγέλματα σχετικά με την τεχνολογία και την επιστήμη. Γιατί αναμένεται τα επόμενα χρόνια ο κόσμος να αλλάξει πάρα πολύ. Πάρα πολλά επαγγέλματα θα χαθούν τα επόμενα χρόνια λόγω αυτοματοποιήσεων μέσα από την τεχνολογία. Νομίζω αυτή η αφίσα μαρτυρεί και την εξέλιξη και το μέλλον. Το μέλλον ανοίγει στη ρομποτική, δεν νομίζετε? Συμφωνώ απόλυτα. Η ρομποτική έχει αλλάξει τη ζωή μας και θα την αλλάξει τα επόμενα χρόνια πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή. Η ρομποτική αναμένεται τις επόμενα 10-20 χρόνια. Ξεκινά από το σπίτι μας και πάει παρακάτω. Έτσι. Ξέρετε
όμως νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και σε πολιτικό επίπεδο, χωρίς να θέλω να κάνω πολιτικό σχόλιο, αλλά. Με νόμος, νομοθέτηση. Ναι, ξέρετε, έβλεπα πρόσφατα ότι μέσα από τις αυτοματοποιήσεις αναμένεται, για παράδειγμα, 98% των λογιστών να χάσουν τη δουλειά τους τα επόμενα χρόνια. Μα σε αυτόν τον δρόμο βαδίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου. Ότι να η θέσπιση νομοθεσιών που θα αφορά. Θα προστατεύει τους ανθρώπους από το τι είναι σωστό ή λάθος σε σχέση με τα ρομπότ, μέχρι πού είναι η ηθική φραγμή. Όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα που θα κληθούμε ως ανθρωπότητα να απαντήσουμε στο μέλλον όταν αναπτύσσεται με τέτοιο βαθμό η τεχνολογία. Απέναντι. Για παράδειγμα, αναμένεται τα επόμενα χρόνια η οδήγηση να αυτοματοποιηθεί με βαθμό που όσοι είναι οδηγοί μεταφορών να χάσουν τη δουλειά τους στα επόμενα 10-15 χρόνια. Όλα αυτοί που είναι οδηγοί ταξί, οδηγοί λεωφορείων, οδηγοί μεταφορών. Πρέπει να, σαν πολιτεία δηλαδή, να τους αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι μέσα από τέτοιες δραστηριότητες ευαισθητοποιούμε και τον κόσμο για αυτές τις αλλαγές που αναμένεται να έρθουν. Άρα, κύριε Κωνσταντίνο, καλούμε όλο τον κόσμο από σήμερα μέχρι και τις 30 Απριλίου να επαναλάβουμε πού. Είναι στη Λεμεσό, στο παγιό λιμάνι, στην πλατεία του παγιού λιμανιού. Δεν υπάρχει είσοδος. Είναι ακριβώς, είναι δωρεάν. Στηρίζεται, διοργανώνεται αυτό το φεστιβάλ, να πούμε, από έναν οργανισμό μη κερδοσκοπικό, την ΣΑΙΚΟ, όχι από το ΣΑΙΚΟ, το ψυχό κλπ, το ψυχοπαθείς. Είναι από το Science Communication, από το Επικοινωνία της Επιστήμης στα αγγλικά. Στηρίζεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Εξού και διοργανώνεται στην πλατεία του Παγιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Ένα κομμάτι είναι υπαίθριο. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα γίνει η τελετή έναρξης με κάποιες ομιλίες σχετικά με την εξέλιξη του ανθρώπου, με τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Εξού και το θέμα του φεστιβάλ είναι Εξελισσόμαστε με την Επιστήμη. Και από αύριο το απόγευμα, τα πρωινά θα είναι ανοιχτό το φεστιβάλ για τα σχολεία και από αύριο το απόγευμα θα είναι ανοιχτό και για το κοινό η διαδραστική έκθεση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σε όλο αυτό και να είναι επιτυχημένο το φετινή διοργάνωση όπως και περσινή. Να είστε καλά. Θα σας περιμένουμε να το δείτε από κοντά. Νομίζω ο Θεόδουλος μου, επειδή είναι. Άμε, γιατί είμαι Λεμεσό. Δεν θα το χάσει. Όχι, όχι. Μα ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Από κοντά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα πούμε, Θεόδουλε μου, ότι σαν σήμερα, 27 Απριλίου 1952, η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη Λευκοσία εγκρίνει ψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα σχετικό αφιέρωμα. Πάμε να το δούμε και να επιστρέψουμε. Σαν σήμερα, στις 27 Απριλίου του 1952, η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη Λευκοσία εγκρίνει ψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η ένωση ήταν η φυσιολογική συνέχεια της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων της Κύπρου που αποτελούσε σε ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού γύρω στα 80% από το 1882 μέχρι το 1960 μαζί με την αντιαπικιακή προσπάθεια σε όλη τη διάρκεια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αντιαπικιακή κίνηση στην Κύπρο ταυτίστηκε με την Ένωση, η οποία σύμφωνα με τον ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου ήταν η μοναδική φυσιολογική πολιτική εξέλιξη μετά την απελευθέρωση του νησιού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη συνέχεια από την Βρετανική Αυτοκρατορία. Επίσης, μια σειρά προτάσεων από τους Βρετανούς για τοπική αυτοδιοίκηση κάτω από Βρετανική επικυριαρχία που έγιναν κατά καιρούς απορρίφθηκαν όλες. Τον Δεκέμβριο του 1949 η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου προκάλεσε την Βρετανική Αποικιακή Κυβέρνηση να διεξάγει δημοψήφισμα για την Ένωση σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Η Αποικιακή Κυβέρνηση αρνήθηκε και η Εκκλησία πραγματοποίησε δικό της δημοψήφισμα μέσα στις εκκλησίες υπό την επίβλεψη των ιερέων. Το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε σε δύο συνεχόμενες Κυριακές, τις 15 και 22 Ιανουαρίου του 1950, με την συντριπτική πλειοψηφία 95,7% να ψηφίζει υπέρ της Ένωσης με το τότε Βασίλειο της Ελλάδας. Σε αντίθεση του τρόπου των σύγχρονων δημοψηφισμάτων που γίνονται με μορφή μυστικής ψήφου, το ενωτικό δημοψήφισμα έγινε με υπογραφές. Το ενωτικό δημοψήφισμα μπορεί να μην είχε πρακτικό αποτέλεσμα στον πολιτικό τομέα, στάθηκε όμως ορόσημο για την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου του 1955. Τελικά όμως η δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους επιβλήθηκε κατά τις αξιώσεις και τα συμφέροντα των Βρετανών και με τις προσυπογραφές των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας και έτσι το 1960 γεννήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία.
Εδώ είμαστε. Σαν σήμερα λοιπόν συμβαίνουν πάρα πολλά. Να πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες συνέβησαν επίσης ενδιαφέροντα πράγματα και είχαν να κάνουν με μια μαζική γιορτή για το τρέξιμο στην Κλήρου που διοργανώθηκε με επιτυχία. Λεγόταν Κλήρου Ατόβριση Challenge. Είναι το έκτο κατά σειρά. Ναι. Σημαίνει ότι έχει γίνει θεσμός πλέον. Ναι, και έτσι. Ότι ο κόσμος το αγαπά. Μαζί μας ο Γιώργος Λουκαΐδης, αθλητικός σύμβουλος του σωματείου Δρομέα Racing. Είναι αρχικά. Έτσι. Και θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Καλώς τον καλωσόρισες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Γιατί μας εφώναξες να έρθουμε εμείς σε τούτον τον δρόμο και το τρέξιμο. Είδα στα πλάνα και ευχαριστώ τον καλό συνάδελφο τον Έλμο τον Νεοκλέους που μας τα έστειλε. Okay. Και τον Κρίς για τη συνεργασία. Τον Κρίστον Χριστοδούλου, ότι πήγαν τόσο πολλοί κόσμος, ήταν τόσο πολύ ωραία ημέρα. Επήγαν και με τα ποδήλατα, πήγαν ναι. Και τρεκτοί. Πόσο χρονό μου είπες, κύριε Γιώργο, ότι ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία? Πάνω από 80 χρονών. Πάνω από 80. Θέλω να σου πω ότι θα έχανες, παιδί μου, μπορούσες να πάει κι εσύ κι εγώ. Γιώργο, έτσι να το σχολιάσω τώρα. Εννοεί τώρα ότι. Με αγάπη μου που το είπα. Πόσο ήταν ο μεγαλύτερος, πάνω από 80. Και να μου μωρώνω εγώ για μένα, κορί. Γι' αυτό που σου είπα. Και εγώ τι πιω. Όπως και να έχει το πράγμα. Θες να πάρουμε μια ιδέα για το τι ακριβώς έγινε εκεί και να έρθουμε για να δώσουμε και τις λεπτομέρειες. Για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος για το τι λέμε. Εντάξει, να με δείτε για μένα, για που μπορώ. Και δεν ήμουν 80. Άρα βλέπουμε, κύριε Λουκαΐδη, ότι η γιορτή αυτή ξεκίνησε μέσα από το χωριό και κατέληξε πού? Ξεκίνησε μέσα από το χωριό, ακολούθησε τη διαδρομή από την Κλήρου, από την κεντρική πλατεία, ακολούθησε μια διαδρομή για τους μεν πιο μεγάλους 12 χιλιόμετρα γύρω από την όμορφη φύση και κατέληξε πάλι στην πλατεία και υπήρχε και διαδρομή 4 χιλιόμετρων, λίγο πιο μικρή, για τα άτομα που δεν είχαν τη φυσική κατάσταση να αντεπεξέλθουν στην πρόκληση των 12 χιλιόμετρων. Να πούμε ότι με τον τρόπο αυτό υποστηρίχθηκε η συνδρομή στο κοινοφελές αυτό έργο της Europe Antonna, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε, γιατί αυτό ήταν και ο απότερος σκοπός, αλλά και ευχαριστία σε όλους όσοι βοήθησαν πίσω από εσάς σε ό,τι αφορά εταιρείες και συνδρομές, έτσι δεν είναι? Έτσι, πολύ σωστά. Και στήριξη. Η διοργάνωση έγινε από το Σωματείο Δρομέων Δρόμεα Racing και όπως αναφέρετε προηγουμένως είναι τα αρχικά δρόμεα, σημαίνει δρομής μεγάλων αποστάσεων. Μάλιστα. Και βγαίνει η λέξη δρόμεα. Οπότε αυτό το σωματείο, το δικό μας το σωματείο, σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κλήρου και την Europe Antonna, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και είχαμε ένα όμορφο αποτέλεσμα το οποίο μπορέσαμε να προσφέρουμε στους συμμετέχοντες. Έχουμε και φωτογραφίες όπου είναι άνθρωποι που διακρίθηκαν αλλά και άνθρωποι που έλαβαν μέρος. Ενώ συζητάμε, θα τις βλέπουμε παράλληλα, αν θέλετε. Είδες με εμένα που ήμουν με το καπέλο? Καλό αγάπη μου, είδασαι. Ήμουν στο τέλος, γιατί μετά δόθηκαν και κεραστικά. Ήμουν και μέσα στην περιοχή. Εγώ αμέσως μετά. Ναι, που έγινε το πράγμα. Αλλά πέρα από το αστείο της υπόθεσης, γιατί το κάνουμε για να περάσουμε και χιουμοριστικά ωραία, όλη αυτή η προσπάθεια είναι ιερή και πάρα πολύ σημαντική.
Έτσι. Ακριβώς έτσι είναι, διότι μέσα από αυτές τις αθλητικές εκδηλώσεις προωθείται ο κοινωνικός αθλητισμός. Σωστά. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκδήλωσης. Παράλληλα, όσοι συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν και να συνεισφέρουν στους φιλανθρωπικούς σκοπούς της εκδήλωσης. Τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται πολλές. Το σωματείο μας ανελιπώς προσπαθεί να είναι παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις και έτσι αλλάζουμε νοοτροπία. Ναι. Βλέπουμε ότι μπορούμε να συμμετέχουμε στον αθλητισμό όχι κατά ανάγκη για να κάνουμε πρώτα αθλητισμό, διότι είχαμε και πρωταθλητές σε αυτόν τον αγώνα, οι οποίοι έρχονται και αυτοί υποστηρίζουν με τη σειρά τους τους σκοπούς της εκδήλωσης. Δείχνετε μας και τις άλλες φωτογραφίες, παρακαλώ. Ναι. Κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι γυμνάζονται για αναψυχή. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι διακρίθηκαν, συγγνώμη, Αγγελικούλα μου, στις γυναίκες η Αγγελική Νικηφόρου, όχι, συγγνώμη, η Ελπίδα Χριστοδουλίδου, πρώτη θέση. Στα 4 χιλιόμετρα. Μάλιστα, η Γεωργία Θεοδοσίου, δεύτερη θέση. Η Χριστιανά Ανδρέου στην τρίτη και στους άνδρες πρωτεύσαν ο Λουκάς Χάματς, όχι, Γιώργος Στοφή, πρώτη θέση και Γκουμέροφ Άρτουρ στην τρίτη και στη δεύτερη θέση Μουχάματ Γιαχίγια. Άρα δεν ήταν μόνο από την Κύπρο οι άνθρωποι και αυτό σημαίνει ότι η προσπάθειά σας έχει συμπεριλάβει και έχει ανοίξει τις αγκάλες της και για το ευρύτερο κοινό που ζει στην Κύπρο. Νομίζω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επιπρόσθετα από τους άλλους σκοπούς της εκδήλωσης είναι ότι προάγει και τον αγροτουρισμό. Δηλαδή φέρνει σε μια κοινότητα όπως είναι η Κλήρου κόσμο από όλη την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό οι οποίοι γνωρίζουν και τις ομορφιές των χωριών μας. Ναι, και παράλληλα αγκαλιάζονται ζεστά από τους ντόπιους. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε το πόσο ζεστή ήταν η φιλοξενία των κατοίκων της Κλήρου. Καλημέρα στην όμορφη Κλήρου. Σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε που στηρίξατε αυτή την προσπάθεια και να είστε πάντοτε καλά. Οι κυρίες της οποίας πρόσφεραν τα κεραστικά σε όλους τους δρομείς, από φρούτα μέχρι γλυκά, ομορφαίνοντας έτσι την ατμόσφαιρα. Η κυπριακή φιλοξενία είναι ανεκτίμητη και επανάληπτη. Το λέμε με κάθε σιγουριά πια αυτό. Και αφού είπες για τις διακρίσεις στις γυναίκες και στους άντρες, πάμε και στα παιδικό αγώνα. Ναι, 400 μέτρων. Και τα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρότευσα στην πρώτη κατηγορία μέχρι 9 ετών η Γιάννης Ιωαννίδης και η Ιωάννα Κασουρή και στην κατηγορία 10 με 13 ετών η Άγγελος Χατζηστεφάνου και Στέλλα Ερωτοκρήτου. Έτσι. Άρα είναι σημαντικό ότι υπήρχε συμμετοχή και από παιδιά. Και μαθαίνουν από μικρά. Και στην αθλητισμό. Προσφορά και στον αθλητισμό και στον εθελοντισμό. Και στον εθελοντισμό. Αυτό καταλήγοντας. Χωρίς εθελοντές αυτή η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Ναι. Οι εθελοντές που έρχονται δίνουν τον χρόνο τους και τον κόπο τους και προσφέρουν στους σκοπούς της εκδήλωσης. Σωστά. Και στον ποδηλατικό αγώνα Γιώργο, στα 4 χιλιόμετρα η Μαριλένα Κότροφου και ο Ιορδάνης Ιορδάνους, ενώ στα 12 χιλιόμετρα η Μαρία Αγαπίου και ο Μάριος Ιωάννου. Και στην εκδήλωση αφήσαμε πίσω τα 12 χιλιόμετρα τρέξιμο, είναι τα πρώτα, Λουκά που είναι, ήταν ο Καζαχούν Τζεμπέλ, ο οποίος είναι ένας από τους καλούς δρομείς των 10 χιλιόμετρων στην θέση, Κύπρο. Ναι. Και η Τζούλια Ανδρέου στις γυναίκες, επίσης μια πολύ καλή δρομέας μαραθωνοδρόμος. Μάλιστα, αυτό που λέγαμε ότι οι πρωταθλητές ήρθαν κοντά για να στηρίξουν και να δώσουν παράδειγμα προς μίμηση. Και επειδή ήταν εκεί, παιδιά, νομίζω ότι το μήνυμα δόθηκε. Απλά αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι πώς δημιουργήθηκε η ιδέα. Είναι η έκτη χρονιά που γίνεται αυτή η γιορτή. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα? Η ιδέα ξεκίνησε από κάποιους δρομείς της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι ήταν μέλη του σωματείου μας. Προπονιούντουσαν λοιπόν στην περιοχή, στην όμορφη φύση γύρω από την Κλήρου και βλέποντας ότι και άλλες εκδηλώσεις έχουν πλέον αναπτύξει μια μεγάλη δυναμική και προσέλευση του κόσμου, είχαν την ιδέα και ήρθαν κοντά, μας έφεραν κοντά μαζί με την κοινότητα για να βάλουμε κάτω τα πλάνα για μια τέτοια εκδήλωση. Και μπράβο. Φέτος είναι η έκτη. Και υλοποιήθηκε. Είμαι σίγουρος ότι ετοιμάζεται την έβδομη. Βεβαίως. Πρέπει να αρχίσει η έβδομη, διότι πλέον είχαμε κορεστεί από άποψη πόσα άτομα μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε. Οπότε πλέον τα πλάνα μας θα πρέπει να γίνουμε τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να φιλοξενήσουμε πολύ περισσότερα άτομα. Πού παρακολουθεί κάποιος για να πάρει τις πληροφορίες, γιατί του χρόνου ενάρθω, ο Γιώργος Αγγελικούλη. Βεβαίως θα έρθετε. Θα πάμε. Θα σας περιμένουμε. Πρόσεξε πολλά καλά. Θα πάμε, λέτε μου γιατί. Μπορεί να είσαι λίγο μεγαλύτερη μου σε ηλικία, αλλά να αντέξεις. Πείτε μου, Γιώργο. Στην ιστοσελίδα του σωματείου μας, το www.dromearacing.com, μπορεί να βρει κάποιος
τα αποτελέσματα, φωτογραφικό υλικό, αλλά και εμείς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα στέλνουμε μηνύματα στους διάφορους φορείς για τις επόμενες μας εγώ κρατάω και την Europantona που βοηθάτε. Πολύ σημαντικό. Και είναι φιλανθρωπικό κομμάτι. Ναι, πέραν από τις δικές σας προσπάθειες και μπράβο σας, γιατί είναι 365 μέρες το χρόνο. Δεν είναι μόνο ακριβώς εκείνο το διάστημα που κάνετε αυτή την εκδήλωση. Πολύ σωστά. Και να πούμε ότι η Europantona διοργάνωσε ένα περπάτημα για όσους δεν μπορούσαν να τρέξουν εκείνη τη μέρα. Και πάλι όμως ήρθε κόσμος, είδες. Βεβαίως. Και βοήθησε. Βεβαίως. Άρα δεν έχει σημασία το επίπεδο της φυσικής κατάστασης. Όχι, η θέληση μετρά, Η θέληση, η αγάπη για τον αθλητισμό, για την προσφορά και η φιλία που αναπτύσσεται πλέον μεταξύ των δρομέων. Ολοκληρώνοντας, τι θα ήθελες να πούμε ως μήνυμα και να δώσουμε, και εσύ ως άνθρωπος τι κέρδισες? Για μένα, κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι από ένα κομμάτι του αθλητισμού που ήταν πρωταθλητισμός. Αυτή τη στιγμή όμως που ασχολούμαι με τον κοινωνικό αθλητισμό, αυτές οι εκδηλώσεις μου προσφέρουν απέραντες συγκινήσεις. Ναι. Διότι βλέπω τον κόσμο να γυμνάζεται χωρίς κατά ανάγκη να ξέρει ότι θα κερδίσει κάποια χρήματα ή ένα μετάλλιο. Η συμμετοχή. Η συμμετοχή για την υγεία του για να προσφέρει. Mm. Και παράλληλα, η δέσμευση μας εμάς ως σωματείο είναι ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αναμειγμένοι σε τέτοιες εκδηλώσεις. Θα έχουμε στο Τρόδος επίσης μια άλλη όμορφη εκδήλωση τον Ιούνιο. Όπου θα είναι το μόνο μέρος της Κύπρου που θα είναι δροσιά. Ναι, τι θα γίνει δηλαδή, για να ξέρουμε αν θα έρθουμε. Ναι, βεβαίως θα πρέπει να έρθουμε. Θα είναι ο ορειβατικός μαραθώνιος, δηλαδή μαραθώνιος στην άγρια φύση, 15 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα. Είπες ενάρτουμε. Να πάμε στα 5. Είπες ενάρτουμε. Στα 5, βεβαίως. Μπορούμε να περπατήσουμε. Βεβαίως μπορείτε να περπατήσετε. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι δροσιά, είναι κάτω από 20 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ στην υπόλοιπη Κύπρο. Δεν το λέει σε μένα, εγώ περπατώ σε καμίζω ποδήλατο. Κάθε μέρα. Σου δίνω, περπατώ. Κάθε μέρα. Άρα, το επόμενο βήμα είναι συμμετοχή σας σε αυτούς τους εκδηλώσεις. Ημερομηνίες συγκεκριμένες έχουμε. Στις 11 του Ιούνιου. 11 Ιούνιου. Κυριακή. Και επανέλαβε ξανά την ιστοσελίδα σας. www.dromearacing.com. Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, μέχρι τότε θα ξαναρθήσει να το ανακοινώσουμε. Έχουμε πάντως καιρό να προετοιμαστούμε. Παιδί μου, να προετοιμαστώ. Γιώργο, μαντζέ. Γιατί όχι. Α, είδες. Αφού έχουμε τους ειδικούς οι οποίοι συμβουλεύουν τα άτομα πώς να προετοιμάζονται για αυτές τις εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πώς μπορώ να προετοιμάσω, Γιώργο μου? Θα έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, ναι. Θα σας εντάξουμε. Υπάρχουν προγράμματα ακόμα και για αρχάριους. Στο πάρκο Αθαλάσσας. Περπάτημα, τρέξιμο. Αλήθεια. Και σταδιακά τους οδηγεί στο τρέξιμο. Και τους ετοιμάζετε. Βεβαίως. Μπράβο. Βεβαίως. Χαίρομαι. Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και πάντα για τις ευαισθησίες σας που μας προσκαλείτε στις εκπομπές σας για να προωθήσουμε τον κοινωνικό αθλητισμό. Εγώ νομίζω ότι είναι εμείς που πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, γιατί εσείς βοηθάτε συνανθρώπους και έχετε και ένα απότερο στόχο και σκοπό που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά πάνω απ' όλα αγαπάτε αυτό που κάνετε. Πολύ σωστά. Έτσι. Και είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε και υπερήφανος. Και είμαστε υπερήφανοι για εσάς. Και μπράβο και στον κόσμο που συμμετέχει. Και κάθε χρόνο είναι όλο και περισσότερο. Πάτε 11 Ιουνίου στο Τρόδος. Έτσι, πολύ σωστά. Να πάμε μαζί. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί μετά έρχεται ένας αστυνομικός και ο Λάρης. Τώρα, πώς σε συνδυάσαν τον αστυνομικό Τζενάντζεφ και ο Λάρης. Γιατί μου είπαν εμένα να πάω να παίξω το φιολί μου? Δεν το σκεφτήκα. Δεν το σκεφτήκα, Λαλή. Όχι, διότι δεν μοιάζει με αστυνομικό. Γιατί, αφού είχα το μουστακούδι μου προχτές. Α, έτσι, αν το άφηνε, ναι. Εντάξει. Γιάννα Λευκάτη και Μαρία Μιχαήλ. Με το εξαιρετικό έργο του κυρίου Κουκίδη, του Ανδρέα Κουκίδη, ο αστυνομικός και ο Λάρης ακολουθεί από το Θέατρο Ανεμόνα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή την Παρασκευή θα είμαστε τέτα τέτ με τον Τάσο Τρίφωνος στο Ρικέτο. Η φαντασία αντικαταστάθηκε περισσότερο από την ενημέρωση. Όλοι ζούμε μια ζωή πιστεύοντας ότι είμαστε ενημερωμένοι, ενώ είμαστε ψευδώς ενημερωμένοι. Δεν με νοιάζει να είμαι ή να μην είμαι εγκαταστημένο. Με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που αισθάνομαι καλά. Οι τα reality ξαφνικά ξοφλήσανε για 10 χρόνια, τώρα ξαναφουντώνουν. Ναι, έτσι γίνεται πάντα. Έκανα φοβερές επιτυχίες και φοβερές αποτυχίες. Αλλά φέρουμε στο δουλειά. Η Κυβέλη έλεγε: Γιατί έχει τρακ, παιδί μου? Γιατί έχω πρεμιέρα. Και ή θα πετύχει ή θα αποτύχει. Για το χειμώνα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι του καθενός δουλειά. Δεν είναι η πλάκα. Συγχαίρομαι πολλές φορές την πλάκα με το χειμώνα. Το χειμώνα είναι πολύ διαφορετικό. Δαγκώνει. Ο Σταμάτης Φασουλής στο τέτα-τέτ. Την εκπομπή Tête-à-Tête σας προσφέρει η RCB Bank. Πάντα επιλέγουμε να κάνουμε πράγματα με τον τρόπο που μας εκφράζει καλύτερα. Γι' αυτό και εμείς στην RCB Bank
σχεδιάσαμε τα πακέτα τραπεζικών υπηρεσιών RCB Classic και RCB Gold με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες. Πληρώστε ένα προϊόν ή υπηρεσία με το RCB Classic ή επιλέξτε το RCB Gold, όπου με ένα μηνιαίο ποσό που υπό προϋποθέσεις μπορεί και να μην χρεωθεί, παίρνετε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. RCB Bank. Και για τις καθημερινές τραπεζικές σας ανάγκες. Πέμπτη, 27 Απριλίου και στις 4:30 από το ΡΙΚΑ να συζητούμε μαζί για τη σχέση γονέων και παιδιών. Πώς επηρεάζεται στις μέρες μας όπου η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, η επικοινωνία και η επαφή των γονιών με το παιδί τους? Είναι τελικά δύσκολο να αφιερώσουμε ποιοτικό χρόνο στο παιδί μας για να το κατανοήσουμε, να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες του και να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά μαζί του? Την Πέμπτη στις 4:30 από το ΡΙΚΑ με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Μαζί με την Ελίτα Μιχαηλίδου. Δωροθέτες μαγειρικής. Φρουταρία Κάρμη. Προϊόντα Wellcut Cypressa. Κρεαταγορά ξυψητής. Αστυνομικός ή ευκολάρης γίνεται. Καλό γίνεται. Ευκολάρης ή αστυνομικός. Για την Κύπρο μου μιλούμε. Γίνεται και αστυνομικός. Θα κάνουμε σε μια δουλειά, μαλάχη. Όμως είναι στα εξαιρετικά. Να πουλάτε αγκούρκα και ντομάτες. Είναι όμως τα εξαιρετικά χέρια του εξαιρετικού μας πρώην καλού συναδέλφου του κ. Ανδρέα Κουκίδη. Μάλιστα. Που είναι και συγγραφέας ιατρικών έργων, είναι και ροψάλτης και είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε πέρσι και να του κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή πολύ ιδιαίτερη γραφή. Ναι. Την κομική και ναι. Την ξεκαρδιστική. Ναι, δηλαδή. Και πάρα πολύ ταλέντο και τον χαιρετούμε και τον καλημερίζουμε. Όμως με πάρα πολύ ταλέντο χαιρετούμε και καλημερίζουμε και την καλή μας Γιάννα Λευκάτη και την καλή μας Μαρία Μιχαήλ. Καλώς ήρθατε, κυρία. Καλημέρα, καλημέρα. Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Αληθώς ο κύριος. Ευχαριστούμε εμείς που είμαστε εδώ. Είδαμε που... και τις φωτογραφίες, είδαμε και το βίντεο. Γελάσαμε κάπως. Γελάσαμε, αλήθεια. Ναι, ναι. Τα πλέγαμε στο γραφείο. Θα πάρουμε ανάποδα. Πρεμιέρα. Πρεμιέρα αύριο. Και πήρετε σε μια βαθιά ανάσα. Αύριο. Ξέρεις, κάθε πρεμιέρα έχει άγχος. Οπότε όσο δουλεμένοι και να είναι, πάλι έχουμε. Και πάρα πολύ καλά δουλεμένοι. Είναι αυτό που θα έλεγα, κρατάει ένα ηθοποιό νέο. Με την άποψη του ότι κάθε φορά που έχει αυτό το δημιουργικό άγχος, είναι σαν πρώτη φορά παιδί στο σανίδι και δεν ξέρεις τι να περνήσεις. Το κοινό κάθε φορά είναι διαφορετικό. Σαφώς. Και η παράσταση κάθε φορά είναι διαφορετική. Το έργο, ο ρόλος. Έτσι, ακριβώς. Και... μια καλοκαιρινή παραγωγή λοιπόν του Θεάτρου Ανεμόνα. Χαιρετάμε τα παιδιά όλα που βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια. Ο Μαρινός ο Ξενοφόντος είναι ο σκηνοθέτης μας. Όπως είπατε πολύ σωστά για τον αγαπημένο μας τον Ανδρέα τον Κουκίδη, μάλιστα. Είναι ο συγγραφέας. Είναι μια ηθογραφική κωμωδία, έτσι όπως ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ανδρέας ο Κουκίδης βέβαια. Να πλάθει. Με τα ευτράπελα της, με τα απρόπτα, τα αναπάντεχα, με μία γιαγιά που είμαι εγώ... Οπ, άγγιξα πάνω στο μικρόφωνο. Συγγνώμη, έχω λείπτα. Να οι φωτογραφίες και βλέπουμε. Διαδραματίζεται σε μία τέτοια εποχή, ωραία. Είμαστε περίπου, είναι το σύγχρονη εποχή, είναι κάπου στο 80 τοποθετημένη. Ναι, ναι, ναι. Όπως και να έχει στο χωριό. Τα πράγματα είναι δεν αλλάζουν τόσο πολύ. Ναι, δεν αλλάζουν τόσο πολύ. Ειδικά όταν υπάρχει και μια γιαγιά μέσα στη μέση. Πάντα, η γιαγιά Γιάννα. Η γιαγιά η Γιάννα που μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι ρόλοι που τσαλακώνεσαι. Τη Μαρία, παιδιά, να δείτε πόσο τσαλακώνεται. Είδαμε τη μάνα μου, είδαμε. Μιλάμε για τσαλάκωμα, αλλά υπέροχο. Υπέροχο. Ναι, ήταν πρόκληση για μένα τόσο ρόλος. Ναι. Καταρχήν, ξανακάμα κυπριακό έργο στο θέατρο. Και βρήκα πολλά δύσκολο το γεγονός ότι είναι μια φάουσα. Αυτό το ήλαρο πλάσμα. Εσάς που βλέπετε από την Ελλάδα, το φάουσα σημαίνει τσαούσα. Εννοεί που δεν αφήνει τίποτα να περάσει στην τύχη και ότι όλα θέλει να τα ελέγχει. Ναι, είναι δυναμική, φωνακλού. Έχει και ένα όγκο των 150 κιλών. Φανταστείτε τώρα, Στέφανος Αθιενίτης. Υπήρχε και μια... Στα κοστούμια και στα Στέφανε, παραπανάληπτος. Και μου αγαπημένη, ναι. Υπήρχε και μια εξωτερική μεταμόρφωση, ας πούμε. Βάλαμε κρελιές, φρύδι, ένα... Ελάτε να τη δείτε τη Μαρία και να μην την αναγνωρίσετε με λίγα λόγια, παιδιά. Να πούμε ότι προσφέρετε μια διπλή πρόσκληση.
Στο 77-77-18-88 και αφού ολοκληρώνουμε τις φωτογραφίες, παρακαλώ ετοιμάστε και το βίντεο αν θέλετε, γιατί πρέπει να πάρουμε και μια ιδέα του τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ναι, ναι. Να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους συντελεστές, θέλετε. Φωτιστικό σχεδιασμό Βασίλης Πετινάρης και επισκήνηση Γιάννα Λευκάτη, η Μαρία Μιχαήλ, ο Παντελής Κλήτου, ο Νικόλας Πέτρου, η Σκέπη Παπαμιλτιάδου, η Μαρία Φιακά, ο Μαρίνος Ξενοφόντος και η μουσική Ραφαήλ Ισαΐας στο βιολί, που έπρεπε να Λουκάς Χάματσος. Ατόπιμα. Στο βιολί. Ατόπιμα. Την επόμενη φορά, Μαρίνο Ξενοφόντος. Ακούς. Και Χριστάκης Αναστασίου στο λαούτο. Δεν ξέρω πώς λαούτο. Ναι, να πούμε. Ξέρεις βιολί. Βεβαίως. Wow, ναι, ναι. Να πούμε ότι η βοηθός του Στέφανου του Αθιενίτη είναι η Μόνικα Χατζηβασιλείου. Με το αστήρευτο χειμώνα. Καλά, εντάξει. Όταν μιλάμε για τη Μόνικα. Έχουμε αφήσει κάποιον. Τον Γιώργο τον είπαμε στον ήχο. Ναι, τον είπαμε τον Γιώργο. Μάλιστα. Και βέβαια ο Ανδρέας Τηλεμάχου, παιδιά, που έχει την ευθύνη της παραγωγής. Μάλιστα. Και που μας βάζει στη θέση μας. Εντάξει. Τι κερδίσατε έτσι από όλο αυτό το ταξίδι το οποίο αρχίζει αύριο πρεμιέρα στο θέατρο Ανεμόνα. Για άλλη μια φορά, ένα ταξίδι στον τόπο μας. Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο της Κύπρου, μέσα στο χωροχρόνο της Κύπρου. Και μια προσπάθεια να δεις πώς αυτές οι παλιές γυναίκες, αυτές οι γιαγιάδες, πώς είχαν αυτό να πω τσαχπινιά για να με καταλάβουν και ναι, ναι. Αλλά δεν είναι ακριβώς τσαχπινιά. Η συγκρότηση των υπολείπων. Μπορεί να μανουβράρει και να φέρει εις πέρας και να τακτοποιήσει όλα τα πράγματα. Γενετής διπλωμάτης, μάνα μου. Ναι, ναι. Παλιές οι γυναίκες. Είχα σε μια διπλωματία, έτσι, την οποία δεν τους τη διδάσκει κανείς. Ναι. Μπορούσαν όμως να φέρουν την οικογένεια σε λογαριασμό. Έτσι. Ανέμαχτα. Χωρίς να τους καταλάβει κανένας. Ναι. Με γλύκα. Με γλύκα. Ναι, με γλύκα, μπράβο. Ναι, ναι. Εγώ αυτό που εισέπραξα από το δικό σου, έξω έτσι κάποιες σκηνές που είδα, είναι ότι νομίζω υπάρχει αυτή και η απενεχοποίηση της κυπριακής διαλέκτου σε αυτό το κείμενο. Αλλά και η ελευθερία που σου παρέχεται μέσα από τη δική σου τοπολογία. Το να αφήσεις, ρε παιδί μου, ακόμη και επί σκηνής, ναι, να ξεκουραστείς από όλο αυτό. Γιατί σε έχουμε έτσι πολλούς δραματικούς ρόλους στο τελευταίο καιρό. Να σου πω όμως ότι αυτό ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή η κυπριακή διάλεκτος για μας έχει και για τα άλλα πιο νέα παιδιά υπήρχαν λέξεις που δεν τις ξέραν. Οπότε πρέπει να κάνεις μια μελέτη. Δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε αυτό. Δεν είναι. Και ο ηθοποιός είστε, νομίζω, πάντα παιδιά που μαθαίνετε. Ναι. Και είναι βίωμα, παιδιά. Ναι. Είναι βίωμα. Η τοπολαλιά μας είναι βίωμα, κακά τα ψέματα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν το βιώσεις πρακτικά, αν δεν διαβάσεις πολύ Βασίλη Μιχαηλίδη, Λιπέρτη, Λιασίδη, αυτούς, Παλέσιν. Να το βιώσεις αυτό. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Υπάρχει μια γοητεία με στη Κυπριακή. Είναι σαν να λες καρκόλα, αλλά δεν πάει να δεις αυτές τις καρκόλες, τις παγιές, τις ψηλές, και να καταλάβεις, δεν το λες με διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι όπως το κανίσι. Έχουμε μια λέξη. Κανίσι. Το κανίσι. Το δώρο, το γλυκό. Η Σκεύη μου, ας πούμε, και η Μαρία Ιφιακά, προσπαθήσαν πολύ για να πούν κανίσι. Και να μην πούν κανίσι. Μάλιστα. Εκείνον τον «ι» στο τέλος της λέξης. Το κανίσι. Ναι, ή θα το πεις ή δεν θα το πεις. Ναι, ναι, ναι. Και να πούμε ότι είναι ένα ηθογραφικό έργο του Ανδρέα Κουκκίδη. Ναι. Και πραγματικά θα ξεκουραστεί ο κόσμος πηγαίνοντας εκεί. Θα ξεκουραστεί και να πούμε, παιδιά, ότι αύριο είναι η πρεμιέρα μας. Υπάρχουν θέσεις ακόμη. Μπράβο, πολύ ωραία. Τι ώρα? Σας θέλουμε 8:30. Θες να δούμε το διαφημιστικό? Βεβαίως. Πάμε να δούμε το διαφημιστικό. Ο αστυνομικός Κιολάρης. Ο αστυνομικός Φιολάρης, ηθογραφική κωμωδία του Ανδρέα Κουκκίδη στο θέατρο Ανεμόνα, σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφόντος. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8:30. Ο αστυνομικός Φιολάρης. Πρωταγωνιστούν Γιάννα Λευκάτη, Μαρία Μιχαήλ, Παντελής Κλήτου, Μαρία Φιακά, Σκεύη Παπαμιλτιάδους, Νικόλας Πέτρου και ο Μαρίνος Ξενοφόντος. Εγώ μελετώ γέννου να διασταυρώσω 30 φιλιά να χρώ με φασολιά. Έχετε να παράξει. Να παράξω φασολιά γέννου. Έχετε να παράξει. Να παράξει φασόλες. Είναι τα φασόλια. Γίγανε σε τσινιάλους κουτσίνους που άμα τους τρως και κλάνει, να μου σκομιρίζει ο πόρτος σου, δώστε μαρί. Κατροπή σου κοσάκα, δεν το πρέπει να ζήσεις. Γιατί έτσι πέντε έτσι με χέρον τρέχεσαι για
Συμμετέχουν οι μουσικοί Ραφαήλ Ισαΐας και Χριστάκης Αναστασίου. Ο αστυνομικός Φκιολάρης. Σκλώνωσε το κρεβάτι του στο ξενακίνι του σύνου. Έτσι αν τους έρθει κι όλευση μπορεί να τα βγά. Σου τέσσερες φάρμους. Καλησπούση μάνα μου. Τηλέφωνο κρατήσεων 7.077-21 από το θέατρο Ανεμόνα. Αύριο 8 και 30 θέατρο Ανεμόνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 7.077-21. Σας περιμένουμε. Είναι όλος ο κόσμος εκεί, είμαι σίγουρος. Γιατί το χρειάζεται. Με αυτά που περνούμε και βλέπουμε καθημερινά και ζούμε. Νομίζω ότι αυτή η ανάπαυλα του μυαλού και της ψυχής. Έτσι. Γέλιο, χαρά. Είσαι συνέχεια, ακόμα και εμείς που κάνουμε τις πρόβες, είμαστε, που το βλέπουμε κάθε μέρα και που τα έχουμε διαβάσει πολλές φορές. Και ξέρεις, όταν διαβάσεις πολλές φορές, όταν παίξεις πολλές φορές ένα αστείο, δεν γελάς καθόλου. Συμμετέχετε. Κι όμως είμαστε. Ναι. Νομίζω όμως ότι έχει περισσότερη ευθύνη, το λέω ως θεατής, έχει περισσότερη ευθύνη η κωμωδία. Από ένα... πιο δύσκολο, είναι, είναι πολύ πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο είναι να κάνεις τον άλλον να γελάσει παρά να κλάψει. Ακριβώς έτσι. Ναι. Και να πούμε επίσης ότι το κύριο στοιχείο είναι το τσατιστό. Να. Αυτό. Που είναι πολλά ενδιαφέρον στοιχείο. Τσατίζουμε επί σκηνής. Τσατίζουμε επί σκηνής. Εγώ σήμερα την κόρη μου ξύπνησα τη τσατιστά. Μάνα μου, ξέρεις, σου μένει αυτό το πράγμα. Τι της είπε, τι θα θυμούν αυτό σχεδιάσιο. Δύο παιδάκια. Δύο, ναι. Το τελευταίο πριν από 4 μήνες. Για να σου ζήσει, Μαριγούλη. Κάθε καλό. Νομίζω ότι αλλάζουν οι προτεραιότητες όταν έχετε ένα καινούριο άτομο σε μια οικογένεια. Είτε αυτό λέγεται παιδί, είτε λέγεται εγγονάκι, είτε λέγεται ανιψιός. Αλλάζει η προτεραιότητα όλης της οικογένειας. Αλλάζει και νιώθεις μια ευλογία, δηλαδή εκεί που μπορεί να κουράζεσαι, να πέφτεις, νιώθεις ξαφνικά σαν να πετάς. Ναι. Σου δίνει δύναμη σου δίνει αυτό. Δύναμη. Θα σου δηλαδή μπορεί να κοιμάμαι, μπορεί για μια-δύο μήνες, για ώρες-τρεις, αλλά τη μέρα να πετάω. Δηλαδή δεν έχω πάθει. Πόση διαφορά έχει μεγαλύσει από το μικρό? 9 χρόνια. Α, έχεις βοηθό τότε? Έχω, ναι. Α, πολύ καλή. Την καλύτερη βοηθό. Μαμά είναι. Είδες. Ορίστε. Μα είναι και η Μαρία, παιδιά, τόσο ήλαρο και καλό πλάσμα. Δηλαδή, δεν μας δόθηκε ποτέ ευκαιρία εδώ να τα πούμε. Την αλήθεια είναι. Όμως, πάντα εισπράταμε, διότι την Γιάννα μας ξέρουμε λίγες χρόνια, μιλούμε στους διαδρόμους, στο Ρούμεντι. Εγώ τουλάχιστον εισέπρατα τον χαρακτήρα των δικών σου ενός ανθρώπου χαμηλών τόνων, αλλά και πολύ καλοσύνη. Πάρα πολύ. Εσύ να το επιβεβαιώσει, διότι. Το λένε τα μάτια. Το επιβεβαιώνω, είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζομαι με τη Μαρία. Είναι πολύ καλό παιδί, παιδί. Αλλά και ενός ανθρώπου που. Όχι, δεν το λέω. Απλά θέλω να επιβεβαιώσω αν το ένστικτό μου ήταν σωστό. Σωστότατο. Εύκολο άνθρωπο. Ναι. Με την καλή έννοια. Ναι, με την καλή έννοια. Να τον καταλάβει, να τη. Αλλά θεωρώ ότι τεστάρει του ανθρώπου. Δηλαδή. Ναι, σκοσκινίζει. Και φιλτράρει. Ναι, 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 καλά κάνει. Κρατά κοσκινίζει. Το έχει ανάγκη εποχή. Ναι. Πέφτουν. Ναι. Και αποστάζει μέχρι να. Να δει πώ θα την γνωρίσουμε καλύτερα. Να μα κάνει ένα μαμαδίστικο φαγητό μια μέρα. Να την πάρουμε τώρα. Λοιπόν, ακούτε τι θα κάνουμε. Η Γιάννα να σα κάνει, γιατί κάθε φορά στο θέατρο. Μα κάνει ολοκλήρω μπουφέα. Μάνα μου, Γιάννα μου, αγάπη μου. Φέρνει φαγητό, τρώμε. Θα πάμε στο σεφ μας, γιατί θα κάνει νάτσος. Είναι δύσκολα. Θα μας κάνετε τη χάρη ακόμη 10 λεπτάκια μαζί μας, αν μπορείτε. Βεβαίως. Ωραία. Τέλεια. Ο αστυνομικός Κιολάρης στην κουζίνα. Και αύριο πρεμιέρα στις 8.30 στο θέατρο Ανεμόνα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι. Νάτσος μεξικάνικα με τυρί και τραγανά chips τορτίλα. Πείτε μας ποιος κέρδισε. Α, έχουμε πολλά τηλέφωνα, να μας πείτε ένα αριθμό. Από το 1 μέχρι. Από το 1 μέχρι το 6. Θα πούμε. Εσύ. Εγώ να πω στη μέση, παιδιά, να πω το 3. Το 3, ναι. Παρακαλώ. Το 3. Κυρία Ανίτα Ολυμπίου. Ωραία. Είστε τυχεροί που θα πάτε να δείτε την καταπληκτική αυτή παράσταση. Και να σας περιμένουμε. Και στα καμαρίνια να έρθετε. Ναι. Α, κι αν είναι. Και παιδιά, να το πούμε αυτό. Ξέρεις, οι άνθρωποι που έρχονται, οι θεατές, λένε ντρεπόμαστε να έρθουμε στα καμαρίνια. Μα γιατί? Πρέπει να σας πούμε ότι μας αρέσει πάρα πολύ να έρχεστε στα καμαρίνια. Γιατί όχι? Οι άνθρωποι που βλέπετε εδώ είναι τόσο ειλικρινείς και αληθινοί, όπως είναι και εκείνη την ώρα της παράστασης. Ναι, βέβαια. Δεν είναι ο ρόλος που έχει σημασία. Δεν μπορεί να μας φοηθούν, εμένα δικά, να μην έρθουν. Έτσι όπως θα είσαι φτιαγμένη, δεν πειράζει. Σε βλέπουν τώρα. Πάμε για νάτσος μεξικάνικα με τυρί και τραγανά chips τορτίλια. Βεβαίως. Ωραία. Ωραία, για να δούμε το σήμα της εκπομπής και είμαστε. Σεφ μου, ερχόμαστε. Πάμε.
Να πάμε κι εμείς. Δυόμιση φλιτζάνια ανάμεικτα τυριά, 4 φλιτζάνια chips τραγανά τορτίλας και για τη σάλτσα ντομάτας, 2 ώριμες ντομάτες, 1/4 του φλιτζανιού κόλιαντρο ψιλοκομμένο, λίγες καυτερές πράσινες πιπεριές, μισό κουταλάκι σκόρδο, 1/4 κουταλάκι κίμινο, λίγη ζάχαρη, λίγο χύμα από λεμόνι ή μοσχολέμονο και αλάτι. Και είμαστε έτοιμοι. Στέφανε μου. Λοιπόν, να σα πω το μυστικό. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Κάντε, ξεκινάμε με μυστικό. Εντάξει, μπορείτε να βοηθήσουμε, να τα λέμε, καλή παρέα. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Αλλά. Και μάλιστα επειδή είμαι έτοιμο, ναι, μπορώ να πω πώ θα τα κάνουμε. Ναι. Θα τα εξηγήσω μόνο. Άρα από εσά εξαρτάται από τον χρόνο που έχω. Χαλαρά. Θα φάμε νάτσο και να πούμε για. Έχει δύο υπέροχε κυρίε μαζί σου. Και μία από εκεί. Μία από εκεί βέβαια. Δεν έχω μικρόφωνο. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε, Στεφανάκο μου. Βασικά, ο φούρνος είναι έτοιμος. Θα βάλουμε τον άτσο. Θα σου πω, βράση. Βασικά. Άντε, Μαρία μου. Βράση. Τι. Παρακαλώ. Σιω. Ελλάδα. Γιατί νομίζω ότι είναι άτσο το μικρόφωνο και έβλες το. Ελλάδα, να το μείνουμε να κάνω. Νομίζω, Μαρία μου, εμείς που έχουμε παιδάκια, Θεοδουλέ μου, είναι κάτι που θα το λατρέψουν το συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Ένα μετανάστες είναι διεθνής γλώσσα και όλες τις ηλικίες. Δεν είναι παιχνιδιάρικο φάγη. Παιχνιδιάρικο φάγη, that's it. Και εντάξει, με αυτόν τον τρόπο λίγοι το γνωρίζω, γιατί δεν τα φτιάχνουν να λιώσει το τυρί. Απλά το λιώνω το τυρί μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και το βάζω σαν σάτσα από πάνω. Βάλεις διάφορα τυριά, ναι. Ναι. Το cheddar, το yellow cheddar, αυτό που βάζω τώρα, δίνει χαρακτηριστική γεύση στα nachos. Εντάξει, και το chili con carne είναι πολύ ωραίο. Φτιάχνετε chili con carne. Τέλειο. Το τρελαίνεται ο άντρας μου για chili con carne. Εξαιρετικό. Άμα σου αρέσουν τα καυτερά. Ναι. Ο Λουκάς μας, ειδικός. Μαρία μου, καυτερά. Η σαλτσούλα που βάζεις, Στέφανε, που είναι καυτερή. Ω, τίποτα. Είναι mild, δηλαδή δεν είναι πολύ καυτερή. Έχει όμως, Μαρία μου, τρανό παράδειγμα το παιδί μας από εδώ, που τα καυτερά είναι η ζωή του. Αρέσκουν πολύ. Γιάννα, πάρα πολύ. Γιάννα, μου εμπορώ. Και η Μαρία έχει ακά μέσα στο καμαρίνι, παιδιά. Τι παίρνετε. Το τσίλι, αυτό το μεξικάνικο. Ναι. Το έτοιμο, ξέρεις. Και βέβαια, όταν φτιάχνω καρπάρα μου, τώρα είναι φτιάχνω. Δεν είναι τυροκαυτερή, είναι καυτεροτυρί. Τυρί, ανάποδα. Σ' αρέσουν πολύ τα καυτερά. Πολύ. Εξαιρετικά, μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ τα καυτερά, δεν ξέρω. Μαρία μου, εσύ. Καθόλου, δεν είναι. Ακούει μαζί μας η Μαρία. Εξάλλου τώρα δεν λέει. Είναι γάλα το κορίτσι, ε. Ναι. Απαγορεύονται. Όπως και να έχει. Ούτως ή άλλως. Ποιος μαγειρεύει σπίτι, Μαρία. Και οι δύο, και ο Χάρης μαγειρεύει, αλλά εξαρτάται από το χρόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε στο φούρνο. Έλα, σεφ. Και θα ξαναεξηγήσω πάλι από το αρχή. Εμείς πηγαίνουμε μαζί. Να δω αν έβρασε. Καλό. Είδες. Μπράβο, Μαρία. Γιατί όλα χρειάζονται. Σπίτι μαγειρεύεις ή απλά βλέπεις αν έβρασε ο φούρνος. Όχι, μαγειρεύω, γιατί άμα μαγειρεύει και ο Χάρης, θες παραπάνω φορές κρούζι παντού. Άρα είσαι η σεφ στο σπίτι. Πήγαινε, σε παρακαλώ, στην πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή συνήθως οι άντρες όταν μαγειρεύουν δεν μπλένουν τα σκέφη. Αυτό κάνει ο Χάρης. Όχι όλοι. Ο δικός μου πρέπει να τα καθαρίσει όλα και μετά να κάτσει το τραπέζι. Το Θεόδουλος το ίδιο. Προχθές είχαμε την Φινίρη. Έφερε η Φινίρη την κανάτα με το νερό. Ήταν πίσω καθαρή, αλλά ήταν λίγο μπισικλιασμένη. Έβαλε την πια με. Είχαμε τον πατήρ Βορκά. 25 λεπτά για τον επαστόλο να τον κοιμηθεί. Μάρκο. Τριφκέντι είναι. Τριφκέντι, έχω μια μπελάδα με τα γυαλικά, πρέπει να λύσω. Είναι μπισικλιασμένη. Σε πριν 20 λεπτά έκαμε. Βάλε την τζαμέ, Λίζαρη. Έχει λίγες πιτσίκλες που πάνε να τα κάνουν. Εντολμήσεις λόγω να εντάξεις. Μαζί τα λέμε. Έστασα τώρα αλήθεια. Ξέρετε, με κοροϊδεύω στο σπίτι γιατί πλένω τα πιάτα και τα βάζω στο πλυντήριο πιάτο. Κανένα άλλη μου γυναίκα. Αφού τα πλύνω και τα βάζω στο πλυντήριο πιάτο για να αποστηρωθούν λάρω της. Έλα, σεφ μου. Νάτσος τα οποία βρίσκουμε από την υπεραγορά, ε. Ναι, βασικά. Ωραία, στα εστιατόρια. Θα σας πω ακόμα ένα μυστικό. Στα εστιατόρια, ναι, εμείς δεν τα παίρνουμε έτοιμα. Τα τηγανίζουμε. Τα τηγανίζουμε. Είναι έτοιμα σε καλυψημένη μορφή και τα τηγανίζουμε. Αυτά
είναι αυτό που βρίσκεται στις υπεραγορές εύκολα. Ναι, πιο εύκολα. Με τα συντηρητικά όμως. Εννοείται. Εντάξει. Όμως τι να κάνουμε, δείχνουμε συνταγές που μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι. Πρακτικά. Τώρα έχουμε και ποδόσφαιρα κάθε μέρα. Ναι, πάει αυτό. Αυτό που το σκέφτηκα. Μπράβο, καλά έκανε. Τώρα τα νάτσος μας είναι έτοιμα. Μπορείς να ξεκινήσεις με το τσίλι να δοκιμάσεις. Ευχαριστώ. Πέτε μου το φραπέμπολο πάει. Καλή ώρα. Θα να μείνω με το φραπέμπολο που θα πάρω. Τουλάχιστον να μας πεις ποιο είναι το πιο καυτερό, εσύ που καταλάβεις. Να σου πω ποιο είναι το πιο καυτερό. Πες μας. Κίνο το μικρό, το κοκκινού. Τα νουτσάδα Ινδίαν. Τούτο, λες εσύ. Κίνο είναι πολλά καυτερό. Της μάμης μου αρέσουν πολλά τα καυτερά. Τρελαίνεται η μαμά μου. Καλημέρα μαμή Ελισάβετ. Σε αρέσουν πολύ. Ελισάβετ, γιόρταζε πριν. Γιόρταζε τη Δευτέρα. Το ίδιο και η βαφτιστικιά μου. Να σου ζήσει να τη χαίρεσαι. Ένα πολύ εγώ καλημέρα της μαμής μου. Βέβαια, καλημέρα. Κυρία Φρόσο, καλημέρα. Κυρία Φρόσο, να τη χαίρεσαι. Όνομα. Χριστίνα. Μάμα Φρόσο, μάμα Χριστίνα, καλημέρα. Μάμα Χριστίνα, καλημέρα. Και τη μεθερά μου και σε μια. Ωραίο όνομα. Η κυρία Γιασεμίνα θα είναι η κόρη μου. Η Δευτέρη. Παιδιά. Ωραίο. Ναι, η κυρία. Ιωκάστη. Κυρία Ιωκάστη, καλημέρα. Πελοπόννησο. Πελοπόννησο, καλημέρα. 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 Σας πολλά. Ποιος είσαι, ο κύριος Λουκάς, ο Λουκάς λεγόμενος. Ο Λουκάς λεγόμενος. Εγώ, καλημέρα. Λοιπόν. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Χαίρομαι και θέλω να σας πω να συνεχίσετε να μας λέτε αυτά τα κυπριακά. Εγώ έχω μετά τον πόλεμο από το 1975 που έφυγα. Χαίρομαι πολύ όταν ακούω τα κυπριακά αυτά τα ωραία που λέτε. Συνεχίστε να μας τα λέτε, μας ενθουσιάζετε, μας συγκινείτε που ακούμε τη γλώσσα μας. Να έρθετε τότε και στο θέατρο που μιλάμε κυπριακά. Πότε θα έρθει στην Κύπρο, ο αστυνομικός Ευκελάρης. Αν κάποτε βοηθήσει ο Θεός τώρα να μας βοηθήσει να έρθουμε, θέλω να πω και εγώ να σας δω. Να κοπιάσω. Σας λέω τα συγχαρητήριά μου. Συνεχίστε σε όλες τις εκπομπές να μας λέτε αυτά τα κυπριακά. Μας τονώνετε αυτό που μας λείπει από την πατρίδα μας. Γεια σας. Γεια σας. Καλά. Να μην συγκινήσετε. Να χαίρεστε που σας κάνουμε συντροφιά και να χαίρεστε που είστε και γεροί δυνατοί. Και είστε μια χαρά. Νομίζω συγκινείται από χαρά. Ναι, συγκινείται από χαρά. Ναι, ναι. Είδατε τι γίνεται στα τέσσερα σημεία της γης αυτή τη στιγμή. Ναι, θωρούν τη Μαρία που τρίφκει το λεμόνι τώρα, για να είσαι σφίγγει το Μαρία μου. Ένα την ευκάλλει μια φωτογραφία τώρα να δεις. Άτι. Γιατί πρέπει να βάλω Facebook κεφαλαία ελληνικά. Γιατί δεν την έβαλες να κόψει το κρεμμύδι. Όχι! Κι εγώ θα έλεγα όχι, Μαρία μου, εντάξει. Όχι, κι εγώ θα έλεγα όχι, είπα. Μα πού να σου το κόψω έτσι. Μπορεί να κόψω σερκά. Κόφτει το σεφ, μάνα μου. Καλώντας ο σεφ. Πολλά καλώντας. Τώρα κάνουμε την άλλη τη συνταγή. Τη chili salsa. Δηλαδή, θα βάλουμε το χειμώνα από λεμόνι. Ωραία. Α, τον 100 σε ζελάς. Ναι. Να το βγάλουμε γραφικό. Ήξερα το απλά. Χυμό λεμονιού μέσα σε ντοματοπέχτη. Αυτή την εποχή βγαίνει όλο. Ναι, ναι, όλο. Είναι κονκασέ, έτσι. Έχω βάλει ελαιόλαδο. Ντοματούλα. Λίγο ελαιόλαδο. Τη τριμμένη φρέσκες ντομάτες όριμες που βρίσκουμε εύκολα τώρα στην αγορά. Στη συνέχεια μπορούμε να βάλουμε λίγο κόκκινο κρεμμύδι, αυτό εδώ, το ψιλοκομμένο. Μπορείς να κατέβεις, Μαρία, θέλεις. Είναι πολλά μεγάλα τα κρεμμύδια. Ορίστε, είναι για. Είναι ωραίο starter για Eurovision Night. Ναι, τα Nachos είναι και για Eurovision Night. Βέβαια. Και το σάλα είναι. Φρέσκο κολιάνδρο. Μάλιστα. Ξεκινήσουμε με αυτό και να το κρούσουμε. Θα βάλουμε την καυτερή πιπεριά. Ναι, και το σάντουις. Ποια προτιμούμε. Όχι, θα την κοκκινή. Τη μικρούλα, εκείνη την κόκκινη. Παναία μου. Λουκά μου σηκώνει το στομάχι σου, είναι λεβεντή μου. Θα σου πω, βάλεις μια κίτρινη. Μαρία, μην ανησυχείς, έχουμε ακόμα μια εδώ που είναι mild. Οκ, θα φάω. Με αυτήν τα ψήσαμε, οπότε μην ανησυχείς. Με τη mild. Με τη Μάιτ. Εσείς θα βάλετε έξτρα τσίλι από πάνω. Μάιτ, Μάιτ, Μάιτ. Να βάλουμε και μια κίτρινη, Στέφανε μου. Καλό. Βάλτε μια κίτρινη. Βάλτε μια κίτρινη, διότι και ο Στέφανος έχει πει πολλές φορές ότι στο μάτι είναι πολύ σημαντικά τα χρώματα στο φαγητό. Ναι. Η μαγειρική εμπειρία χρωμάτων. Όλες τις αισθήσεις. Έτσι. Έτσι, πρώτα είναι το μάτι, είναι και η ακοή. Η αφή. Τρως... Η αφή, βεβαίως. Τώρα που τρώμε με κουτάλια και φυρούνια, τι είμαστε. Ναι. Τι. Δεν έχεις την αφή, δεν τα πιάσεις. Στον ουρανίσκο.
Η αφή στον ουρανία. Οκ. Η αίσθηση. Όταν τρως κάτι τραγανό. Η όρασή όταν βλέπεις κάτι και σου αρέσει. Επίσης, η ξεκούραση πού τη βάζεις, όταν μαγειρεύεις, δεν ξεκουράζεσαι. Εγώ μπορεί να φύγω από την εκπομπή, να έχω κάνει δύο εκπομπές, να έχω κάνει και ένα γύρισμα, να πάω σπίτι να μαγειρέψω. Σημερώματα. Ναι. Σημαίνει σε ηρεμή, γιατί σου αρέσει. Εμά θέλεις να ξεκουράσεις, να μας πρόσεξεις. Το χαρτάκι. Εδώ. Ζωντανά, από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του Ρίκη, εκπομπή Καλή Σας Μέρα. Σήμερα το Μαράκι και η Γιάννα είναι μαζί μας. Εκτός από τον Ραφικό Φκολάρι, έχουμε και το σεφ μας, τον Στέφανο Χρυσάνθου, ο οποίος μας κάνει τα υπέροχα αυτά νάτσος, τα μεξικάνικα, με τυρί και τραγανάκι πιστοτήρι. Πάνω σάλτσα, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το κόκκινο, βάζουμε φρέσκο κολιάντρο, βάζουμε πιπεριές. Ήρθε η μυρωδιά του καυτερού, κόκκινες. Τρέξουν για μάτια μας. Παλιά φέραμε, είχα εισάξει τα Jamaican peppers για έναν πελάτη. Αυτά είναι τόσο μικρά. Ένα σεφ λιποθύμησε μόνο από τη μυρωδιά. Πρέπει να το αντέχεις. Αν δεν το αντέχεις, δεν συνιστάται. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια χαρά, έτσι, μην φοβήσουμε. Στέφανε μου, αυτό τώρα, άμα μείνει και μια-δυο μέρες. Στο ψυγείο. Γίνεται πιο καυτερό, έτσι. Σίγουρα. Ναι, διότι θα τραβήξει από την πιπεριά. Άρα είναι καλύτερα να τη φτιάχνουμε από μια μέρα προηγουμένως. Λουκούμι θα γίνει, λουκούμι. Μαρία μου, νομίζω. Λουκουμάκι, λουκουμάκι. Στο Μεξικό έχουν μεγάλη ποικιλία από πιπεριές. Καυτερές. Είναι το άντσο, η πιπεριά, η οποία είναι σε αποξηραμένη μορφή, τη φέρνουμε στην Κύπρο. Ναι. Είναι, δίνει πολύ ωραία γεύση. Και το σουτάρεις και το πλεντάρεις μαζί με τη σάτσα και δίνει είναι όλα τα λεφτά. Μπράβο. Τώρα, να εξηγήσουμε. Θα κάνουμε τη chili σάτσα. Το guacamole θα πρέπει να το ψιλοκόψουμε το αβοκάντο και θα βάλουμε πάλι ελαιόλαδο και λίγα από αυτά τα υλικά που είδαμε εδώ. Μάλιστα. Συν την πιπεριά, την πράσινη. Μάλιστα. Θα το κάνουμε λίγο καυτερό. Πολύ εύκολο. Και μετά τη ξινή κρέμα. Η ξινή κρέμα συνδυάζει ωραία τα νάτσος. Ναι. Αλλά πιο ωραία αυτή η σάλτσα που φτιάξαμε. Χάτε, έλα. Με την οποία θα συνδυάσουμε τώρα. Μόλις δώσετε το τυρί, είναι έτοιμα. Θέλει να δοκιμάσει, Μαρία. Ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Α, τη Μαρία μου έχει υπομονή. Τι θέλεις να κάνουμε, Σελίνα. Θέλω να φτιάξεις εσείς τώρα αυτά. Εγώ έλα, δείξε. Στο πέλε. Να το στήσουμε το πιάτο. Θα βάζετε πρώτα στρώσεις από το τορτίλας. Μαρία, εγώ βάζω τορτίλα, εσύ βάζει τη σάλτσα. Μαρία, θα σου δώσω εδώ. Για ένα λευκάκι, και Μαρία Μιχαήλ. Σάτσα. Να κάνω την καυτέ. Περίμενε. Μεξικάνικο νάτσος. Τώρα, Μαρία, θα βάλεις αλλά όχι πολύ. Δηλαδή, θα βάλεις λίγη. Αν βάλεις πάρα πολύ, ξέρεις τι να γίνει. Μπράβο, έτσι, όπως τη βάζεις τώρα, ακόμα λίγη. Έτσι, πεταχτή. Μπράβο, πεταχτή. Μπράβο, Μαρία. Στο φούρνο τι θα γίνει, θα υγρασιαστούν πολύ και δεν θα είναι τραγανά. Άρα, ακόμα λίγη. Ακόμα λίγη. Τώρα θα βάλεις το τυρί από πάνω. Τέλεια. Μπόλικο τυρί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όσο περισσότερες τρώσεις βάλουμε, τόσο το καλύτερο. Ναι. Έτσι. Τυράκι. Ωραία. Τι τυράκι τριμμένο έχουμε αυτό. Έχουμε τρία διαφορετικά τυριά. Τρία διαφορετικά. Έχουμε το έτα, το κούδα. Κούτα. Κι άλλο, κι άλλο. Χρειάζεται. Το τυρί νομίζω, Μαρία μου, μην το λυπηθείς. Έλα, Στέφανε μου, θέλεις να μας φτάσει για τις τρεις τρώσεις. Μην ανησυχείς, έχουμε πολύ. Εντάξει, τώρα είναι οκ, να βάλω και λίγο που τα άλλα. Ναι, τούτο θα τα βάλεις από πάνω, γιατί δεν έχουμε πολύ. Θα βάλουμε και που την καυτερίδα πάντα μέσα. Βεβαίως. Συνόλου, τούτο πιάτο μου πρέπει να μπορεί την καυτερή. Μην ξεχνάτε, γιατί το άλλο που κάνουμε είναι με την καυτερή. Μην ξεχνάτε ότι η καυτερή είναι αυτή εδώ η σάτσα, η οποία είναι αφιερωμένη. Αν θέλεις εσύ. Οκ. Λοιπόν, περίμενε να πάρουμε μια στρώση. Έμαθα εγώ. Ακριβώς. Νάτσος. Α, Μαρία μου, διότι είναι νάτσος, τυρί, πάστα, σάτσα, τυρί, νάτσος. Ακριβώς. Και η καυτερή που πάνω. Και μην λυπηθείτε το τυρί. Αυτόν το χρειάζεται τυρί. Μαρία μου, αυτά είναι μεγάλα κομμάτια. Για πόση ώρα, Στέφανε, θα το αφήσουμε στο φούρνο μέχρι να λιώσει το τυρί? Ναι, θέλει μόλις 5 λεπτά. Περίμενε, Μαρία μου. Πάλε πάνω. Να βρω τις καυτέρες, Μαρία. Έτσι. Μα κοίταξε τους. Εντάξει. Θα ζήσουμε εδώ. Μαρία μου, μη διανοηθείς να κάνεις το λάθος να δοκιμάσεις που τούτο το πιάτο. Του βάλουμε σημάδι. Πεθιά, ακόμα ένα μυστικό. Κανεί, έβαλα το τυρί. Έπρεπε να τη βάλω ακόμα λίγο, Μαράκι μου. Λουκά, ένα λεπτό, να εξηγήσουμε ακόμα κάτι. Έλα. Δεν πρέπει να είναι πολύ νερούλη η σάτσα. Σωστά. Άρα μην βάλεις άλλο, Λουκά. Αν είναι. Αν θέλεις κόφτης πιπεράκι από πάνω. Όχι, εννοώ τώρα για την πυκνότητα. Βλέπουμε να δούμε την πυκνότητα της σάτσας. Ναι, ναι, σωστά. Άρα εκείνη χρειάζεται να πήξει ακόμα λίγο. Άρα τι θα κάνεις, θα μπλεντάρεις έτσι ή θα πάρεις στην κονσέρβα, είναι πιο πυκτές. Μπορεί να σμίξεις λίγο για να μην είναι πολύ νερούλη. Γιατί αν είναι πολύ νερούλη όπως είναι εκείνη. Θα μας γίνει υγρασία. Ωραία, να βάλουμε επόμενη στρώση. Μάρια, Στέφανε, μου θέλεις να καθαρίσω τίποτα από τούτα. Πάνω θα βάλεις και το. Στέφανε, μου να το καθαρίσω. Δεν θα προλάβουμε να δείξουμε. Μεγάλη παρέα μας να δοκιμάσουμε χωρίς το γουακαμόλε. Βάλε ζέλη. Περίμενε τον Λουκά
Ορίστε, έλα Λουκά μου. Βάλω που πάνω σαλτσά. Ναι. Δεν ξέρω άλλο πολύ, με φωτιά. Όχι. Απλώ φτιάξε τα καυτερά. Να μην είναι πολλά νερολί. Αυτό εννοούσαμε. Όχι, όχι, όχι. Αφού θα φάμε, Λουκά μου, εμεί. Είναι όλο δικό σα. Από κατάχνοτα. Τζανιέλαστα. Τζανιέλαστα. Το άλλο δικό μας. Κατά την κυπριακή διάλεκτον, ακατάχνοντα Τζανιέλαστα που θα πει βεβαίως, το συζητάς. Αυτό θα κάνουμε. Αναγέλαστα, είναι τώρα έλεξη. Αναγέλαστα, δηλαδή είναι κατάφορα. Βάρτε μέσα στο. Τον Γιώργο σενάριο. Του Γεωργίου, ποιε μέρε τον έχετε, τον Γιώργο. Πέτυχα. Κάθε Τρίτη. Α, κάθε Τρίτη τον έχετε, ναι, ναι, ναι. Τον πέτυχα κάποια κάθε στιγμή. Κάθε δεύτερη Τρίτη ουσιαστικά. Λουκά, μου αρέσει να σα περιμένω να βάλουμε τον Τρίτη. Και λέω τα πιπέτυχα έχουμε χρόνο. Πες, για να η αλήθεια είναι ότι δεν τον πέτυχα, αλλά θα σα ομολογήσω κάτι, παιδιά. Σα βλέπω στο βίντεο on demand. Α, σε ευχαριστούμε. Ναι, γιατί δεν σα προλαβαίνω το πρωί. Και όμω. Ναι. Βάζεις πίσω. Ναι, 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 βλέπω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Video on demand στο σελίδα του Rick. Και σε επανάληψη κάθε βράδυ και από το Rick 2 μετά τα, λίγο μετά τα, πριν τα μεσάνυχτα. Μα πρέπει να κοιμάται για να μάτσουν την ώρα. Μετά τα μεσάνυχτα. Όχι, να μου πάει για πάω εδώ, δουλειά. Στο τρίτο. Ξυπνά. Άρα για ξυπνά, σου πάει δουλειά. Έτσι μα φαντάζομαι. Θα τα κόψω. Ναι. Ναι. Ολόκληρο. Μην ανησυχεί. Τέλεια. Να με ρωτήσει. Ναι, νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε τώρα. Ναι, ναι, έτσι. Ένα λεπτούδι. Και το κρεμμύδι. Εκάψε εδώ. Εγώ μπορεί να φυρτώ. Αφού έτσι πράγμα. Τίποτε, λαλούν ό,τι είναι καυτή. Ποια είναι κάψε. Ναι, τίποτε είναι κάψε, εννοεί. Τίποτα. Θέλετε λίγο καυτό. Να σου κεράσουμε. Όχι, όχι. Σα βάλουμε ακόμα λίγο. Αστειευόμαστε. Θέλει καυτερή σάλτσα ή όχι. Και τα δύο θέλω. Α, δεν έχει πρόβλημα. Τέλειο. Μπορεί να βάλει και εδώ. Εγώ θα ανοίξω τώρα το φούρνο να εγώ και η Γιάννα μα στο στοιχείο μα. Πάμε να δούμε. Ένα λεπτό. Γιάννα μου πιένε άκρη να δούμε. Μπράβο, Στέφανε μου. Έλα, πάμε. Τέλειο. Πάμε. Μην τζίσετε πάνω. Έχουμε τα δικό μας πράγμα, εντάξει. Είδες τι ωραίο, Μαρία μου, το δικό μας. Μαρία μου, αυτό μπορείς να το βάλεις στο φούρνο. Μαρία μου, σε παρακαλούμε προσοχή. Για το φούρνισμα. Είναι το δικό μας σύνο, να. Ναι, πέροχο. Γιάννα μου, δικό μας σύνο. Είναι τέλειο. Τα τσίλιζε. Ας θέλουμε το γαρνίρο από πάνω. Κατά τα θάνατα όλοι. Σας είναι πιο μεγάλο, sorry. Πιο μεγάλο. Δεν πειράζει, δεν μπορείτε να φάτε, για εμάς θα μείνει το πιπέδι. Όχι, σεβόμαστε εσάς. Διακοσμούμαστε πρώτα. Θα ρίξουμε λίγα. Είπαμε ότι η όραση είναι πολύ σημαντική. Πόσο πάει ο κολιάντρος όμως, Στέφανε, στα μεξικάνικα. Πάρα πολύ, όντως. Χωρίς κολιάντρο δεν κάνει τίποτα. Το chili con carne επίσης μπορεί να συνδυάσεις με τα nachos. Ναι. Να το έχεις ξεχωριστά σε ένα μπολ και να βουτάς. Εντάξει. Κυρία Γεωργία. Παιδιά, θα βάλουμε τώρα τη sour cream. Καλημέρα, κυρία Γεωργία. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλημέρα. Σηκώνουμε από το πρωί και κάνουμε στην τηλεόραση και χορό, τη νύχτα χορότα. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Γιάννα Λευκάτη που έρχομαι στο ανεμόνα από το Λιοπέτρι. Α, κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία, να έρθει στην πρεμιέρα. Θέλω να μου πεις αν έχει την Κυριακή είναι η ώρα 6.30. Όχι. Είναι όλες οι παραστάσεις μας 8.30. Γιατί καλοκαίρια στην κυρία Γεωργία μου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εντάξει, να την ερχόμενη εβδομάδα περίμενε με στα καμαρίνια θέμα. Εντάξει. Χαιρετίζοντα τον τηλέμα μου και στον Ανδρέα μου. Και στον Ανδρέα σου και στον Μαρίνο σου, εντάξει. Ναι, και στον Μαρίνο μου. Ελπίζω να με ακούν τώρα χαιρετισμού. Εντάξει, κυρία Γεωργία μου. Γιατί περνούμε αναπίθανα. Χαιρόμαστε. Θα σας περιμένουμε. Είναι απίθανοι οι άνθρωποι. Βεβαίω. Να πείθανε η παράσταση του ανεμόνα. Εξαιρετικέ παραστάσει. Ευχαριστούμε. Από πού μα τηλεφωνείτε, είπετε. Λιοπέτρη. Ναι, ναι. Όχι, έκανα παράσταση του ούτε μια, αλλά ένα πίθα. Το όμορφο το Λιοπέτρη σήμερα έχει ήλιο. Φυσικά, έλατε στον ποταμό μας να απολαύσετε ωραία θέα. Τούτον ήθελα να πω τώρα. Να έρθουμε λίγο στον ποταμό του Λιοπετρίου. Τι ωραία που θα είναι. Έχει κουρούνες, να πούτε λαλούν, κουρούνες που δεν λαλούν και τα ψάρκα. Κουρούνες. Κυρία Γεωργία, ξέρει. Κουρούνες έτσι που δεν λαλούν. Έχει πολλές τον ποταμό. Κουρκούνες. Κουρκούνες. Κουρκούνες ολόκληρες και να δεσκάρει. Κουρκούνες. Να έρθουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βλέπετε εγώ και μας κάνετε συντροφιά. Γεια σου, Γιάννα μου, γεια σου, Μαρία. Γεια σου, κυρία Γεωργία μου, γεια Μαρία, σου. Σε χαιρετάει, κυρία Γεωργία. Γεια σας, γεια. Γεια σας, γεια σας, κυρία Γεωργία, ευχαριστούμε. Τούτη η αγάπη του κόσμου, Γιάννα μου, Μαρία μου, δηλαδή είναι... Φεύγει ο λιγούρας. Μπράβο, ναι. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, αγάπη μου. Παιδιά, να φάτε. Αν μας αφήσει η Αγγελική. Βέβαια, διότι εγώ
Ναι, Μαρία μου, εγώ γιατί ήταν να το σκεφτώ. Το Λουκά μου, όχι. Ο Λουκάς μου πρέπει να τον προσέχω. Έχουμε ένα αγώνα δρόμου να κάνουμε. Λοιπόν. Έλα, Λουκά μου. Συγγνώμη, να ζω. Λουκά, είναι καυτερό, είναι καυτερό. Ε, Λουκά. Η σάλτσα του τι είναι καυτερή. Βάλαμε την καυτερή, οπότε μπορείς να κάνεις έτσι. Τι έγινε, το ψήσαμε, θα το θα το λέμε αφικά με τους να φάμε μπουτσίνο που μας αναλογεί. Ξύνη κρέμα να θέλετε. Τώρα, η ξύνη κρέμα μπορούμε να βάλουμε γιαούρτι ξύνο, έτσι. Ναι, πάλι ένα ευκολό. Διαφορετικά, sour cream. Άρα, το μυστικό είναι να υπάρχει πολύ κοντήρι, ούτως ώστε να το τραβάς. Α, να είναι και το τυρί μαζί. Και επειδή είναι σε στρώσεις, είναι παντού το τυρί. Είναι μοναδικό. Και πρέπει να πάρει. Θα δούμε μόνο κοντά, θες να δοκιμάσει. Ότι λέγαμε για την κυπριακή παράδοση. Λέγαμε για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Λέγαμε ότι αυτή η παράσταση του Θεάτρου Ανεμόνα είναι κοντά στους ανθρώπους μας, στις υπαίθρους μας. Ο Θεόδουλος πήγε σε ένα τέτοιο άνθρωπο. Ναι. Και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα κήπο του παραδείσου. Ένα κήπο πολύ όμορφος. Αυτό ο άνθρωπο είναι ο Σωτήρης Εγκαστινιώτης. Θα το πούμε καλά. Καλημέρα τον κύριο Σωτήρη Εγκαστινιώτη. Ήρθε στην εκπομπή, μας έκανε έκπληξη με δέσμηση από Λουβανούες. Μας γέμισε όλη αυτή την κυπριακή φιλοξενία και όμορφα αρώματα και του ανταποδώσαμε την επίσκεψη. Πάμε λοιπόν να το δούμε στο χώρο του, στο σπίτι του, με τον κήπο του από Λουβανούες. Λουβανούες εξαιρετικές, μοναδικές. Κύριε Εγκαστινιώτη. Το καυτερόν και κάτσε να με. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε το βίντεο για να σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιάτο είναι δικό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το βάλω εδώ να κάτσετε εδώ να φάτε. Ναι, μείνετε ένα λεπτό. Καλή σας μέρα. Σήμερα είμαστε στο ωραίο το χωριό Ανάγια. Ήρθαμε εδώ στο σπίτι του κύριου Σωτήρη Εγκαστινιώτη γιατί ένα ωραίο πρωινό μας έκανε έκπληξη με δέσμιες από Λουβανούδες και ήρθαμε να δούμε αυτές τις Λουβανούδες από κοντά γιατί μας είπε ότι έχει τεράστιο κήπο με πάρα πολλές από αυτές. Πάμε να δούμε αν λέγει αλήθεια. Κύριε Σωτήρη, καλημέρα! Καλημέρα σας! Τι κάνεις? Πολλά καλά πήρα μου, καλωσορίσετε. Το είπαμε και το κάναμε. Ναι. Ήρθαμε να δούμε από κοντά αυτές τις 3 μέτρα σχεδόν Λουβανούδες. Ναι. Πώς μπήκε στη διαδικασία να κάνεις αυτό το ωραίο κήπο? Μου άρεσε πάρα πολύ. Οι Λουβανούδες. Και αυτό το δημιούργησα αυτόν τον στολίδιο όλο. Και εκεί και εδώ και αυτό εκάλεσα το ΡΙΚ να έρθει να δει τούτο το ωραίο πράγμα που δημιούργησα. Όχι μόνο το, θα το δει όλος ο κόσμος, διότι το έλεγα και δεν το πιστεύα. Αλλά θα το δουν στην πραγματικότητα και μπορεί να κοπιάσουν να το δουν και προσωπικά. Ξεκίνησες από έξω από το σπίτι, από ένα γειτονικό χωράφι και φύτεψες τις Λουβανούδες σου, αλλά το αποκορύφωμα είναι ως την εσωτερική αυλή του δικού σου σπιτιού, όπου γίνονται θηρία αυτές οι Λουβανούδες. Θέλουν πολύ περιποίηση. Μέχρι μουσική έχω τους συνέχεια των Λουβανούδων. Πότισμα, καθάρισμα, στερεώμα, διότι είναι το στερεώμα να το καθοδηγάς. Έχω σωλήνες στο 2 ίντσο μέσα για να το στερεώσω. Ως που πηγαίνουν, μέχρι 3 μέτρα, 3-10 πέρσι πίεση. Πόσο καιρό σου πήρε να φτιάξεις όλο αυτό το έτσι ωραίο πράγμα? Το έργο που βλέπεις είναι από το 15 το Οκτώβρη. Συνέχεια είμαι πάνω τους. Και όταν τελειώσουν τα λουλούδια, απαριμένεις για το σπόρο, ε? Ναι. Μετά από να τελέψουν τα λουλούδια, θα σωρώψω το σπόρο, να δώσω τους φίλους, διότι έχω πάρα πολλούς φίλους που θέλουν σπόρο να τους δώσω. Και γι' αυτό δεν φεύγω από το σπίτι για τον σκοπό, διότι είναι δύσκολο να το σωρώψεις πριν να κοντέψει, να οριμάσει. Σακράει και φεύγουν ο σπόρος από μέσα. Είναι ο πιο ευωδιαστός κήπος. Ναι. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Πάντως μυρίζει ωραία. Ελπίζω μαζί με την εικόνα να μεταφέρουμε στον κόσμο και ακριβώς αυτή την αίσθηση που έχει να ξυπνάς, ναι, και να μυρίζει το πρωί αυτή τη ξεχωριστή μυρωδιά. Ναι. Πράγματι είναι πολλά μυρωδάτα. Μπορεί να βάλουμε στο βάζο σου να κάνουμε 4-5 μέρες. Συγγενείς, οι φίλοι που έρχονται να επισκεφτούν τον χώρο σου. Χαρά στο κουράγιο που κάνεις έτσι δουλειά. Μου αρέσει. Τούτο μου αρέσει. Κυρίως τούτο. Του χρόνου θα βάλω πάσα δέντρο μεγάλο να πιάσει να το μεγαλώσω. Ξυπνάς από το πρωί, πας για το πότισμα τους, πώς θα... Το πρωί, η ώρα 6.30, θα σηκωθώ, θα βάλω το καρότσι, θα βάλω 6 τάσπια μόνο για το, αυτές του δρόμου, τα 150 μέτρα. Και μετά θα έρθω εδώ, θα το περιποιηθώ
διότι πρέπει να τη δίνεις γραμμή γύρω. Διότι άμα δίνει, δεν μπορεί να τη σηκώσει. Και αυτό τα προστατεύω συνέχεια. Μου είπε ο κύριος Σωτήρης ότι βάζει μουσική στις Λουβανούδες, ότι τους μιλά, στις περιπέτειες, αλλά ότι θα ερχόμουν να δω ένα κήπο από Λουβανούδες. Και οι Λουβανούδες να ακούνε Ρέμο, αυτό με ξεπερνά. Κύριε Σωτήρη, γιατί τους βάζει μουσική? Πάντα τους αρέσει να του μιλάς, του λουλουδιού. Εγώ έχω 24 ώρου βάσεως στο τεωράδιο και παίζει συνέχεια μουσική, το ρικ. Χαίρονται δηλαδή. Ώσπου ακούω μουσική, περισσότερο πηγαίνουν πιο πάνω. Κύριε Σωτήρη μου, μπράβο σας. Ήταν μοναδικό πραγματικά. Ήταν ολόκληροι φράκτες. Πίστευτο. Είχαμε και μια πλάκα, θα σας πω, για έναν παραλυπόμενο της επίσκεψης. Μέσα να γελάσετε. Έλα. Έτσι, οι άνθρωποι πόσο γνήσιοι είναι και καλοί. Του λέω, βλέπω μακριά ότι έχει κοτέτσι. Του λέω, έχετε αυγά. Τέλεια, του λέω. Θα σε δω να μπει και μέσα στο κοτέτσι σου, να σε δούμε μαζί στα αυγά σου, έτσι να σε δούμε στην καθημερινότητά σου. Ο άνθρωπος είχε κατάλαβε ότι ήθελα τα αυγά. Και έρχεται η γυναίκα του με μια σακούλα. Έλα, γεια μου, να τα πάρεις, λέμε, φρέσκα, θα το κάνω. Μα τι πα, σα θέλω τα αυγά, να μην σκέφτεσαι να μπει στο κοντέψι, να μαζέψει τα αυγά, ο άνθρωπο. Τι δείχνει όμω αυτό, την κυπριακή φιλοξενία. Δείχνει ακριβώ την κυπριακή φιλοξενία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σπιτήσια λεμονάδα και το τσαγάκι και όλη αυτή την αγάπη που μα δέχεσαι στο σπίτι σα. Είναι πολύ ξεχωριστό αίσθημα ότι υπάρχει αυτό στην Ήπεθρο ακόμα. Είμαι σίγουρη ότι ο κύριο Σωτήρη τώρα που το είδε πρέπει να συγκινήθηκε. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον ίδιο. Μα ήταν αυτό που έλεγε. Ένα κήπο, μιλάμε φράχτε. Με Λουβανούδες. Δεν είχε καμία υπερβολή. Να μην σα πω ότι αν προλάβει. Θεοδουλέ, να μην σα πω ότι αν προλάβει μπορεί να έρθει. Σε μάθημα. Μαράκι, τι έλεγε. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον κήπο του, πόσο διαφορετικοί είναι. Πόσο πιο ήρεμοι. Χαμογελαστοί. Ο κύριο Σωτήρη, όπω φαίνεται, ξεχωριστό άνθρωπο. Δηλαδή να φροντίσει όλη μέρα τα. Να φτιάξεις τούτον ούλον που είδαμε, ολόκληρα δέντρα. Θέλει πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη και το επόμενο πιάτο το οποίο φκένει το τρία. Εγώ να το βγάλω. Θέλω να σου πω. Μαρία Μαντζεφάν πολλά. Όχι, ο Ηλίας. Άρα για να καλό το επόμενο είναι λοιπόν, επειδή εγώ το έκανα έτσι, δεν είναι να θέλετε πολύ να φτιάξει πώ θα έβαλε τον Λούκας. Μπράβο. Και τώρα η σεφ Μαρία θα σα παρουσιάσει. Πρόσεχε, μαράκι μου. Εγώ σερβίρω το δημιουργήμα του Στέφανου. Το δημιουργήμα με εμένα, εσύ το φτιάξατε. Εσύ μα είπε και η Μαρία. Χίλι του τον τώρα. Το δικό μα το δοκιμάζει. Κορίτσια, μπορείτε και εσεί να φάτε. Ευχαριστούμε για να μου. Ναι, ναι, το δεν πειράζει. Άφησα για μένα να φάσει και εκείνη τίποτε καημένη. Όχι, έχω μιλάει και από πάνω. Ναι, αφού είναι αφιερωμένο με τσίλι. Θέλουμε πυροσβέστρε να έτσι πέρα εμεί. Να βάλουμε τζερό έτσι ολοκληρώ. Ο πυροσβεστήρα που είναι η παιδιά. Ένα βήμα δεξιά. Γιατί έχουμε το ίδιο μικρόφωνο. Για μερικά. Έφυγε σου. Αν θέλετε, πιάστε ολόκληρο πιπέρι, είναι έτσι για να κόφει και το δρόμο. Μάνα μου, μάνα μου. Τα ολόκληρα αρχίζουμε μετά το μεσημέρι. Α, οκ. Τώρα ακούμε το ίδιο μπατού. Έλα, Λουκά, πέτα. Μαρία μου, πες μου τις σκέτες πετσέτες. Παρακαλώ. Μαζί να φύγετε. Είμαστε μπας στο ίδιο μικρόφωνο. Μαρία, ξέρω τον. Έλα. Να μπορείς να φύγει τώρα. Ακολουθάς με. Έλα. Μαρία, έμεινε στο τούτο, τι να κάνουμε. Νέο ρόλο. Κάνε λοιπόν. Θα πάμε για καρτούλα στην Αγία να αποχαιρετήσουμε τον Στέφανο και πάμε στο επόμενο θέμα. Κάνε το. Τι να κάνω. Στέφανο, ευχαριστούμε που ήρθες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο που μας μαγείρεψε και φάμε πρωί-πρωί. Τι πασχηνίσκουμε. Και καλή σας μέρα και θα πάμε στο επόμενο θέμα. Πού είναι η καμέρα μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Thank you.
που δοκιμάσαμε, αυτό που δοκίμασα, αυτά τα υπέροχα νάτσος που έφτιαξε ο Στεφανάκος μας, ήρθε η ώρα να περιποιηθούμε το πρόσωπό μας. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε μαζί μας την Μάρθα Καλογερίδου και την Μαριλίτα Καμινέλη, τις οποίες καλωσορίζουμε. Και έχουμε και το κορίτσι μας εδώ, το... τη Μαριγούλα μας. Θεραπεία σύσφυξης προσώπου θα δείξουμε σήμερα. Αλλά επειδή οι κοπέλες μας εδώ δίνουν 10 θεραπείες προσώπου, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε μία, θα πρέπει να παίρνετε στο 77-77-10-88 οι 10 πρώτες που θα πάρετε να κερδίσετε από μία θεραπεία. Λοιπόν, κορίτσια μου, Μαριλίτα μου. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως και κάθε θεραπεία με τη διαδικασία του ντεμακιγιάζ. Ναι. Καθαρίσουμε πολύ καλά το πρόσωπο. Εδώ η Μάρθα μας θα κάνει την θεραπεία και η Μαριλίτα θα μας δίνει όλες τις πληροφορίες. Πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε τέτοιου είδους θεραπείες και από ποια ηλικία θα πρέπει να ξεκινάμε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να περιποιούμαστε το πρόσωπό μας από πολύ μικρή ηλικία, είτε με καλλιντικά, είτε μετέπειτα με κάποιες θεραπείες. Ναι. Η συγκεκριμένη θεραπεία είναι η θεραπεία REF, ναι, η οποία είναι ραδιοσυχνότητα, που σημαίνει ότι είναι θεραπεία σύσφυξης. Συγκεκριμένη, μπορεί να γίνει και στο πρόσωπο και στο σώμα. Σήμερα θα δείξουμε το πρόσωπο. Ναι. Μπορεί να γίνει για πρόληψη από σχετικά πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από τα 25-30, ανάλογα και με το πρόσωπο πώς είναι. Και έπειτα σε πιο μεγάλες ηλικίες για να βελτιώσουμε την υφή του προσώπου, αλλά και κάποιες ρητίδες που ίσως υπάρχουν. Και αυτό εξυπακούω ότι γίνεται και στους άντρες και στις γυναίκες. Βεβαίως, εννοείται, εννοείται. Μάλιστα, να μην αφήνουμε τους άντρες. Όχι, μας όχι, απ' έξω. Ποτέ. Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ άνετη θεραπεία, πολύ εξειδικευμένη. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι ενεργοποιούμε τους συνοβλάστες έτσι ώστε να παράξουμε περισσότερες ίνες κολαγόνου και ελαστίνης. Που αυτό βοηθάει. Αυτό βοηθάει στη σύσφυξη, στη λίανση των ρητίδων και στη διαμόρφωση του περιγράμματος του σώματός μας αλλά και του προσώπου μας. Του προσώπου. Οι γυναίκες, οι άνδρες το προτιμούν περισσότερο για το πρόσωπο ή και για το σώμα ή και για τα δύο? Είναι ανάλογα την εποχή. Το καλοκαίρι θυμούνται ότι χρειάζονται. Πολύ για το σώμα, ναι. Το καλοκαίρι θυμούνται ότι πρέπει να ξεκινήσουν για το σώμα, το χειμώνα λίγο παραπάνω από το, για το, πρόσωπο. Το πρόσωπο. Βέβαια, δεν έχει εποχή συγκεκριμένη θεραπεία. Μπορεί να γίνει και καλοκαίρι και αυτό χειμώνα. Θα ρωτούσα. Και στο πρόσωπο. Δεν προκαλεί κάποια φωτοευαισθησία. Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα πάνω στο πρόσωπο κάποιου, θα του συστήνατε να μην την κάνει ή ανάλογα με το πρόβλημα? Όχι, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι οι τύποι δέρματος. Ναι. Απαγορεύεται μόνο σε ανθρώπους, σε ασθενείς βασικά που έχουν βηματοδότη ή κάποια εμφυτεύματα ή σε εγκυμονούσες. Αλλιώς μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν τη θεραπεία. Και για το συγκεκριμένο, Μαριλίτα μου, για το πρόσωπο, υπάρχουν τρεις τεχνικές. Έτσι, ναι, βασικά τη συγκεκριμένη θεραπεία, το συγκεκριμένο μηχάνημα που χρησιμοποιούμε είναι το πολυπολικό REF. Είναι η αναρρόφηση και το LED. Θα το δούμε την ώρα που θα το εφαρμόζει η Μάρθα, πάνω θα ανάβει και ένα λαμπάκι. Ναι. Το πολυπολικό RF ουσιαστικά είναι η ενέργεια του RF, ελευθερώνει θερμική ενέργεια σε επίπεδο δερμίδας και υποδόρυστου, μέσα από το δέρμα δηλαδή, έτσι ώστε να παράξει το κολαγόνιο και ελαστίνη, αλλά και αυξάνεται ο μεταβολισμός όσον αφορά το σώμα. Θες να μας πεις τι κάνει τώρα εδώ η Μάρθα? Ναι, δουλεύει το μισό πρόσωπο σε πρώτη φάση. Έτσι γίνεται, ναι, ναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. 15 λεπτά το μισό πρόσωπο, 15 λεπτά το άλλο μισό. Δουλεύεται πρόσωπο και λαιμός. Α, μάλιστα. Και το ουσιαστικά τώρα παράγεται θερμότητα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το RF, και ταυτόχρονα κάνει μια μικρή αναρρόφηση. Το νιώθει στο πρόσωπο εκεί Μαρία, τη μου το νιώθει. Και... δεν καίει όμως. Δεν καίει. Απλά νιώθεις... μια θερμότητα όμως παράγεται. Ναι, ναι. Και μπορεί να γίνει σε όλο το πρόσωπο και στο λαιμό. Και ντεκολτέ μπορεί να γίνει. Ντεκολτέ. Ναι, βεβαίως. Ναι, αφού γίνεται σε όλο το σώμα, ναι, τότε βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να γίνει. Αυτό για πόση ώρα? Σύνολο στο πρόσωπο μισή ώρα γίνεται. Μισή ώρα. Μισή ώρα, ναι. Και η θεραπεία ολόκληρη βέβαια κρατάει περίπου μία ώρα, γιατί γίνονται και οι μασκούλες μετά, γίνονται η θεραπεία ολοκληρωμένη. Ναι, όπως έλεγα πριν για τις τρεις τεχνικές, είναι το πολυπολικό RF, το οποίο ελευθερώνει θερμική ενέργεια. Βοηθάει αυτό στη σύσφυξη του προσώπου και στη λίανση των ρητίδων. Έπειτα είναι η αναρρόφηση, η οποία βοηθά στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
αυτό και είναι και το φωτάκι που βλέπουμε το μπλε, ναι, το οποίο αυτό δίνει μία λάμψη στο πρόσωπο. Όταν το δέρμα είναι θαμπό, το βοηθάει να δώσουμε μία φρεσκάδα και να το κάνουμε το πρόσωπο να φαίνεται πιο υγιές. Μάλιστα. Ουσιαστικά. Άρα κάθε πόσο θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία στο πρόσωπο? Λοιπόν, η συγκεκριμένη θεραπεία μπορεί να γίνει και κάθε εβδομάδα. Για κάποιες συγκεκριμένες συνεδρίες. Mm. Αυτό θα συνεχίσει, ας πούμε, αν γίνει 8 φορές για παράδειγμα, θα συνεχίσει μέσα υποδόρια να δουλεύει για τους επόμενους 3-4 μήνες και είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο κρατάει περίπου ένα χρόνο. Αυτό. Μάλιστα. Μετά πρέπει να γίνεται και η κατάλληλη επανάληψη, να γίνονται συνεδρίες για μια συντήρηση. Θα πρέπει να γίνεται και κάποια περιποίηση στο σπίτι, είναι αυτά τα... Η κλασική περιποίηση, οι κρέμες που πρέπει να μπαίνουν ούτως ή άλλως, που μια γυναίκα ή ένας άντρας πρέπει να κάνει ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Και ενώ η μάθημα συνεχίζει να κάνει τη θεραπεία, θα σε ρωτήσω και κάποια πράγματα για τη συγκεκριμένη θεραπεία όσο αφορά το σώμα. Γιατί έρχεται καλοκαίρι και εμείς οι γυναίκες θέλουμε να μαθαίνουμε περισσότερα. Άρα στο σώμα αυτό πώς λειτουργεί? Φαντάζομαι ότι είναι πιο μεγάλη κεφαλή. Ναι, ο μηχανισμός είναι ακριβώς ο ίδιος που γίνεται, απλά είναι διαφορετικός ο χρόνος εφαρμογής. Ανάλογα με την περιοχή, η εφαρμογή μπορεί να είναι από 10 μέχρι 45 λεπτά. Στα χέρια, για παράδειγμα, είναι 10 λεπτά. Στα πόδια θα πάρει 45 λεπτά, επειδή είναι πιο μεγάλη. Άρα γίνεται σε όλο το σώμα. Δηλαδή, αν υπάρχει τοπικό πρόβλημα, θα το δουλέψετε και περισσότερο. Ναι. Βοηθάει και στην κυταρίτιδα λόγω της αναρρόφησης, επειδή βοηθάει στη λυμφική παροχέτευση, βοηθάει στη λιποδιάλυση και στη σύσφυξη. Ουσιαστικά είναι ένα μηχάνημα το οποίο κάνει τρία πράγματα σε ένα. Και οι θεραπείες για το πρόσωπο, κάθε πόσο. Για το σώμα? Ναι, για το σώμα πόσο. Μπορεί να γίνει και δύο φορές την εβδομάδα. Μπορεί να γίνουν και μία με δύο φορές την εβδομάδα. Και ο χρόνος, η διάρκεια τους? Είναι αυτό που προείπα, ότι μπορεί να διαρκέσει από 10 λεπτά αν είναι χέρια, μέχρι 45 λεπτά αν είναι στα πόδια. Mm. Περίπου μία ώρα όλο το σώμα, αν κάνουμε όλο το σώμα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα η Μάρθα δουλεύει. Δουλεύει, με αργές κινήσεις, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν οι νοβλάστες μας. Θα δούμε ότι σε λίγο θα δημιουργηθεί ένα μικρό ερήθημα στην περιοχή. Mm. Αυτό πρέπει να δημιουργηθεί. Η θερμοκρασία φτάνει στο εξωτερικό γύρω στους 42 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να το επιτύχουμε αυτό, έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και όπως είπα, είναι 15 λεπτά στη μία πλευρά, 15 στην άλλη. Μάλιστα. Βλέπετε ότι ο κόσμος θέλει να κάνει τέτοιου είδους θεραπείες ή πάει σε κάτι πιο εξειδικευμένο? Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι φοβούνται τα ενέσιμα και τις πιο επεμβατικές θεραπείες. Ναι. Οπότε αυτή είναι η λύση για αυτούς που εντός εισαγωγικών φοβούνται να κάνουν κάτι άλλο ή κάτι για το οποίο να κάνουν σαν πρόληψη, έτσι ώστε μετά να κάνουν κάτι πιο εξειδικευμένο. Γι' αυτό είχες πει και προηγουμένως ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και από τα 25. Ναι, βέβαια, να γίνει σαν πρόληψη. Mm. Αν κάποια κυρία τώρα που μας βλέπει και είναι στα 60 και εντάξει, είναι και ανάλογα με τα γονίδια του καθενός, έτσι, και το DNA του καθενός, γιατί κάποιες είναι, πότε θα δουν αποτέλεσμα αν όντως το πρόσωπό τους έχει πολλές ρητίδες? Πρώτα απ' όλα ενημερώνουμε την ασθενή να ξέρει ότι δεν θα δούμε αποτέλεσμα 100% όταν έχουμε φτάσει σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή θα δούμε ένα αποτέλεσμα γύρω στο 40 με 50%, 60%, ανάλογα και πώς αντιδράει το δέρμα μας. Το δέρμα. Σίγουρα πρέπει να κάνει πολλές παραπάνω συνεδρίες από ότι μια κοπέλα που είναι 30 χρονών. Μπορεί να φτάσει και στις 15 συνεδρίες, ας πούμε, για να μπορέσει να δει ένα αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια εξαρτάται από εκείνη. Μπορεί με τις 10 θεραπείες που θα κάνει να νιώθει ευχαριστημένη με το πρόσωπό της και να μην θέλει να συνεχίσει. Να θέλει να κάνει μια συντήρηση μετέπειτα. Α, είναι σημαντικό να πούμε και για τη συντήρηση. Ναι, βεβαίως, υπάρχει μια συντήρηση. Μόλις τελειώσουν οι συνεδρίες, είναι καλό μία φορά το μήνα να έρχεται απλά να κάνουμε μια συντήρηση, έτσι ώστε να ενεργοποιούμε το κολαγόνο και την αλυσίδα, να μην χάνεται αυτή η επαφή. Ναι. Θες να το τρέξουμε λίγο, θα κάνει κάτι άλλο εδώ η Μάρθα μετά από το συγκεκριμένο? Εντάξει, μετά μπαίνει η μάσκα. Ουσιαστικά η θεραπεία αυτή είναι. Αυτή είναι. Ναι. Άρα μετά θα μπει μετά η μάσκα. Μπαίνει η μάσκα. Ναι. Γίνεται το μασάζ στο ντεκολτέ για να χαλαρώσει. Και ωραίο σημείο αυτό. Ναι. Και μετά μπαίνουν όλα τα συστατικά στο πρόσωπο, υαλουρονικό, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προσώπου, έτσι ώστε να έχουμε ένα φωτεινό και λαμπερό δέρμα. Μάλιστα. Και είπαμε ότι ξεκινάμε από μικρή ηλικία για να προλάβουμε τις ρητίδες. Ναι. Όσον αφορά το πρόσωπο, στο σώμα μπορεί ο καθένας κάθε ηλικίας να κάνει. Είναι θέμα τοπικού πάχους, κυταρίτιδας, οτιδήποτε.
Βλέπεις ότι και οι άντρες ξεκίνησαν να περιποιούνται και το πρόσωπο τους και το σώμα τους. Βέβαια, βέβαια. Ε? Πλέον δεν υπάρχουν ταμπού σε τέτοια θέματα. Μπορώ να σας πω ότι πολλοί είναι οι άντρες που ζητάνε και θέλουν να περιποιηθούν παραπάνω το δέρμα τους. Βλέπουν μια ρητίδα, θέλουν να την εξαλείψουν. Πιο πολύ από εμάς, γιατί. Δεν ξέρω, μερικές φορές είναι και λίγο η κρίση ηλικίας. Πάντως, ο Λουκάς μου δεν υπάρχει περίπτωση να έχει έτσι κρίση. Λουκά μου, καλέ μου, είδες, α, πρέπει να έρθεις. Διότι ο Λουκάς μου είναι με 50 παρακάτι, αλλά 50 παρά ένα. Εντάξει, είπα να μην το πω. Όχι παρακάτι, παρά ένα. Παρά ένα, αλλά κοίταξε το. Πόση συνεδρία θα χρειαστεί ο Λουκάς μου? Θα χρειαστούμε λίγες γύρω από το ματάκι μόνο. Εντάξει, το υπόλοιπο πρόσωπο είναι ματάκι, τέλειο. Ναι, γύρω από το ματάκι, τι να κάνω, το γύρα σου και έρχεται μόνο. Οι ρητίδες μας είναι οι εμπειρίες μας. Αν κουντήσω την κοπελά και πέσεις και κάτσω εγώ, εντάξει. Όχι, μεν το κάνεις. Όχι, να μην το κάνω. Εντάξει. Για τεχνικούς λόγους, Μόνο για τεχνικούς. Επειδή φοράει μόνο την πετσέτα της. Αν την κουντήσω, καλέ. Έχουμε τους τυχερούς μας. Θα επικοινωνήσει το κοντρόλ μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την απλόχερη. Τα κορίτσια μας τα βρίσκουμε στη Λευκοσία. Βέβαια, ναι. Είστε αδέρφια? Όχι, μοιάζετε. Έχετε λίγο στα μάτια. Φαντάζομαι ότι η Μαριλίτα είναι από. Είμαι από Ελλάδα, από Βόλο. Από Βόλο. Α, από Βόλο. Μας βλέπουν. Καλημέρα. Ποιος? Καλημέρα. Ποιος μας βλέπει στη Βόλο? Η μαμά μου, πώς λέγονται? Ο παπάς μου Βασίλης και η μαμά Αρχοντούλα. Κυρία Βασίλη, κυρία Αρχοντούλα, να χαίρεστε την κόρη σας και άλλα παιδιά. Η αδερφή μου η Εύα. Α, και την Εύα και να είναι πάντα. Είναι και η Εύα εδώ? Όχι, είναι στο Βόλο. Η Μάρθα μας φαντάζομαι είναι από την Κύπρο. Ελληνοπόντια είναι. Α, ωραία. Χρόνια εδώ. Και μας βλέπουν. Ναι, βεβαίως. Ποιους καλημερίζουμε? Τους γονείς, τους συγγενείς, τους φίλους. Δεν θέλει να αφήσει κανένα πίσω η Μάρθα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και βάλατε τι τώρα? Ναι, αλλά θέλω να ρωτήσω τη Μαρία. Μαρία μου, νομίζω να ακούσει. Πώς αισθάνεσαι τώρα? Πολύ ωραία. Ήταν το έχεις ξανακάνει? Όχι. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά μου να σε κουντήσω να παίζεις κάτω τώρα. Με γελάς να σπάσει και η μάσκα. Για τεχνικούς λόγους. Αλήθεια. Και τι βάζεις τώρα? Αυτή είναι η μασκούλα. Είναι αντιρρητηδική. Θα μείνει 10 λεπτάκια. Ωραία. Στη μία πλευρά. Η μία πλευρά θα λάμπει. Η άλλη θα μείνει σαν με πίσω, Μαρία μου. Για να ολοκληρώσει. Για το ολοκληρώσει. Να συνεχίσουμε ύστερα. Ναι, το συνεχίσετε μετά. Και μετά τη μάσκα τι γίνεται? Κατά τη διάρκεια της μασκούλας κάνουμε το μασάζ στο ντεκολτέ, κάνουμε μασάζ στο πρόσωπο, μετά φέρουμε τη μάσκα και βάζουμε υαλουρονικό, βάζουμε κρεμούλα για τα μάτια, διάφορες έτσι περιποίησεις. Το πρόσωπο. Ναι. Είναι σημαντικό η πελάτης ή ο πελάτης που έρχεται κοντά σας να φεύγει και να νιώθει αυτή ευχάριστα, την ευχάριστη. Εννοείται, βέβαια. Και το βλέπει και αποτέλεσμα, Λουκά μου. Ναι. Μαριλίτα μου, ναι, σίγουρα. Είναι πιο χαρούμενος, διότι όλο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι πρέπει να περιποιόμαστε τον εαυτό μας. Έτσι, και όταν νιώθουμε εμείς όμορφα. Έτσι είναι. Μας βλέπουν και οι άλλοι. Αυτό είναι αλήθεια. Όμορφος Βόλος διακρίνεται για τις ελιές του, για το λάδι του, τι άλλο? Τα τσίπουρα. Τα τσίπουρα. Παναγία μου, κύριε Βασίλη, να έρθω μια ημέρα να πιούμε λίγο μεζεδάκι. Να φάμε λίγο μεζεδάκι. Ξέρεις πόσα ραντεβού κλείσαμε σήμερα? Κλείσαμε πολλά ραντεβού. Είμαστε κλεισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να δούμε πότε θα προλάβουμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς κορίτσια, να είστε πάντα καλά. Μας ξανάρθετε. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον σύνδεσμο των μελών σας, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Συνδικών Κύπρου, και για τη συνεργασία και την πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού σας Συμβουλίου που έρχεστε αναταχτά χρονικά διαστήματα και μας ομορφαίνετε και μας συμβουλεύετε όμως και όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Εκπομπή Eurovision Flashback. Μία αναδρομή σε συμμετοχές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και αναφορά σε αγαπημένα τραγούδια. Φιλοξενούνται καλλιτέχνες που εκπροσώπησαν την Κύπρο στο διαγωνισμό και μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις τους. Είμαστε εδώ παρέα να μοιραστούμε αναμνήσεις και τραγούδια από το διαγωνισμό του 1994. Εκπομπή Eurovision Flashback. Μία αναδρομή σε συμμετοχές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και αναφορά σε αγαπημένα τραγούδια.
κύριε Ευθυμίου, κύριε Τίμη, Τίμη. Εγώ νιώθω καλύτερα χωρίς πληθυντικού και χωρίς τα κύριε. Εγώ γεννήθηκα στη Λεμεσό, αλλά ο παππούς μου ήταν κάτοικος, είναι από το Κελάκι. Και κάποτε το Κελάκι ήταν μια κοινότητα που είχε 900 και πλέον κατοίκους. Μπαίνοντας μέσα στο μοναστήρι, είδα εκεί έξω ξηρούς καρπούς. Α, τους ξηρούς καρπούς. Τα αποξηραμένα, τα γλυκά. Ναι. Πάμε, πάμε να πάμε. Την εκπομπή σας προσφέρει η σειρά προϊόντων Φροντίδας Sunny Sensitive. Εμείς στη Μέγα γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες σας. Sunny Pants, τώρα με τεχνολογία Anti-Odor, εξασφαλίζουν άριστη απορροφητικότητα και περιορισμό των οσμών έως και 8 ώρες αποδεδειγμένα. Sunny Pants, χαρείτε τη ζωή σε κάθε ηλικία. Δωροθέτες μαγειρικής. Φρουταρία Κάρμη. Προϊόντα Wellcut Cypressa. Κρεαταγορά ξυψητής. Εγώ θα έλεγα ότι σήμερα θα ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή με τα καλύτερα δυνατά σωστά μηνύματα που μπορεί να πρέπει να υπάρξουν ή αν θέλεις τη μεγαλύτερη ελπίδα για την ζωή και την καθημερινότητα, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ή τουλάχιστον δεν πρέπει να βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Τι λες? Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς όμως είναι ταυτοχρόνως και ευχάριστο θέμα και λυπητερό. Με ποια έννοια? Ευχαρίστω γιατί είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις ότι υπάρχουν αυτό το αποτέλεσμα από μια προσωπική προσπάθεια και αγώνα. Είναι όμως και λυπηρό γιατί αυτή η δημιουργία τέτοιων κέντρων έπρεπε να είναι απόρρια μια κοινωνία, ενό κράτου. Που... μια κουλτούρα που έπρεπε να προϋπάρχει. Ακριβώς. Στην πολιτεία. Στην παρέα μας σήμερα η κυρία Χρυστάλλα Δαχτυλιάδου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιασόνιου Κέντρου. Μιλάμε για το, φυσικά για το Ιασόνιο Κέντρο, ένα κέντρο ενηλίκων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και η κυρία Παύλα Σάβα, ταμείας του Ιασόνιου Κέντρου. Καλώς ορίσατε, κυρία. Καλημέρα. Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα εδώ. Είσαστε εδώ. Και, γιατί είναι και προσωπικός αυτός ο αγώνας. Δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός οποιοδήποτε κέντρου. Και πέστε μας ακριβώς πώς φτάσατε στη δημιουργία του. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία σας. Και εμείς που ήρθατε. Ειδικές ευχαριστίες θέλω να δώσω στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ και ιδιαίτερως στην κυρία Στέλλα Μιχαηλίδου, η οποία στέκεται πάντα δίπλα στην προσπάθεια του Ιασόνιου. Και την τιμά. Και την τιμά, ναι. Γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι οι ευαισθησίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το τι ασχολείσαι καθημερινή ή τι έχει ταχθεί, αλλά και τι θέλεις εσύ ο ίδιος να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο ή και επιπλέον από τον ελεύθερο σου χρόνο. Ακριβώς. Γιατί το νιώθεις και θέλεις να συμβάλλεις και να προσφέρεις προς αυτό. Μια δημιουργική απασχόληση των ατόμων με βαριά νοητική αναπηρία που συμπληρώνουν τα 21 τους χρόνια και μετά και δεν έχουν πουθενά να πάνε. Και νομίζω ότι είναι εκεί που είναι η αγωνία των γονιών. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Διότι και αυτοί μεγαλώνουν μαζί με τα παιδιά τους και σε κάποια φάση η φυσική εξέλιξη είναι αυτή να φύγουν οι γονείς και να μείνουν τα παιδιά. Και η έννοια των γονιών είναι πού θα μείνουν αυτά τα παιδιά. Και έρχεστε εσείς ως Ιασόνιο ο κέντρο και Ιασόνιο χρώματα ζωής και δίνετε αυτή την ευκαιρία και μπράβο σας. Γι' αυτό είπα ότι θα κλείσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα. Και παρακαλώ πείτε μας τις λεπτομέρειες, τις οποίες εξαγγείλετε σε δημοσιογραφική διάσκεψη πριν από λίγες μέρες. Ναι. Καταρχήν αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια 5 χρόνων. Ξεκίνησα εγώ αυτή την προσπάθεια πριν από 5 χρόνια, σαν γονιός που είμαι παθούσα και βιώνω αυτή την εμπειρία εδώ και 25 χρόνια μαζί με το πρόβλημα που έχω μαζί με τον Ιάσονα. Πόσο χρόνο είναι τώρα ο γιος σας? Ο Ιάσονας θα γίνει 25 τον Ιούνιο. Και μέχρι τώρα είναι δίπλα σας? Μέχρι τώρα τα τελευταία από το 2013 είναι στο σπίτι γιατί δεν έχει χώρο να τον φιλοξενήσει. Αφού έχει συμπληρώσει τα 21 χρόνια. Ναι. Και πρέπει να είναι ένας άνθρωπος 24 ώρες. Το 24ωρο μαζί του, μαζί. Ναι. Να προσφέρει, ναι. Να έχει έγνοια, να αφουγκράζεται, να κοιμάται και να ακούει παράλληλα και στον ύπνο του, μήπως χρειαστεί κάποια βοήθεια και ανά πάσα στιγμή να είναι στο προσκέφαλό του. Μάλιστα. Και να συμπληρώσω ότι
αυτό το άτομο, που συνήθως είναι η μητέρα, mm-hmm. πρέπει να φροντίζει και την υπόλοιπη, οικογένεια. Και την συνεχίζεται. Επαγγελματική της. Εδώ έθιξες ένα πάρα πολύ σοβαρό παρακαλώ. Ζήτημα, αγαπητέ Λουκά. Έχω αφήσει τη δουλειά μου. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Είχα νηπιαγωγείο στη Λάρνακα. Και από το 2013 αναγκαστήκαμε και το έχουμε κλείσει, γιατί δεν είχα που να αφήσω τον Ιάσο. Θα βλέπουμε παράλληλα τις φωτογραφίες από τη 17η Μαρτίου που δώσατε αυτή τη δημοσιογραφική διάσκεψη, όπου εξαγγείλατε ένα υπέροχο αποτέλεσμα προσπαθειών. Και ποιο είναι αυτό? Αυτό το αποτέλεσμα μας έχει παραχωρήσει το κράτος ένα κτίριο στην περιοχή του συνοικισμού Ζήνων στη Λάρνακα. Mm-hmm. Είναι ένα κυβερνητικό κτίριο το οποίο αναλάβαμε εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο να το ανακαινήσουμε πλήρως. Με πόρους από δωρεές, από εισφορές, από εγγραφές μελών και για την ώρα με μερική κρατική χορηγία. Και θα είναι έτοιμο? Υπολογίζουμε Ιούλιο του 2017 να είναι έτοιμο, όπου να είναι, εάν βρούμε όλα τα λεφτά τα οποία χρειαζόμαστε. Πώς μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει, που μας λέει τώρα? Ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει και με εισφορές. Ναι. Μπορούν να βοηθήσουν και με υλικά. Α, μας βλέπει πολλοί κόσμος. Εδώ να πω ότι... Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε έναν απλό παράδειγμα να αναφέρω, το οποίο είχα χθες συνάντηση μαζί με τους αρχιτέκτονες. Για την προσβασιμότητα της αυλής χρειαζόμαστε έναν κόστος γύρω στις 50.000 ευρώ. Για τις ράμπες και όλα τα σχετικά? Όχι, για το δάπεδο ασφαλείας το οποίο χρειάζεται. Συγκεκριμένο δάπεδο. Ναι, ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ δαπανηρό και θα καλεστούμε να το. Μπορούν κάποιες εταιρείες που μας ακούνε τώρα να προσφέρουν? Όσοι θέλουν να προσφέρουν, οι δωρεές τους είναι πραγματικά ανεκτίμητες. Ναι, 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 ναι. Έλατε εσείς ως ταμείας και πείτε μας πραγματικά, αφού μιλάμε για κάποιες χιλιάδες αρκετές, πώς αυτή η προσπάθεια, νομίζω ότι είναι στον ξύπνιο και στον ύπνο σας αυτή η έγνοια, ή κάνω λάθος? Όχι μόνο λάθος. Εγώ συνδέομαι με την Χρυστά Λαμπέρα από ταμείας. Ναι. Θα πρέπει να πω ότι η κοινή γάρη τύχη, αλλά το μέλλον άδειλο. Mm. Μαζί ξεκινήσαμε τη ζωή μας, με διαφορετικούς όμως τύχη, να πούμε τύχη. Αυτό που βλέπω λέει είναι 5 χρονών προσπάθεια. Μάλιστα. Το σκουλούκι γεννήθηκε από την ώρα που είχε φέρει στη χώρα. Ναι, και χαίρομαι γιατί πολύ λίγοι γονείς μένουν με δύναμη και μπορούν να διαθέσουν χρόνο, και όχι μόνο χρόνο, στο μάχη, για να τρέχεις ταυτόχρονα ψυχή για να βελτιώσεις τη ζωή αυτών των παιδιών και των γονιών. Mm. Διότι δεν είναι μόνο για το δικό τους παιδί. Εδώ μιλάμε για ζωή ανθρώπων που είναι κλεισμένοι στο σπίτι χρόνια, με κατάθλιψη, χωρίς βοήθεια, χωρίς τίποτα. Και εδώ είναι που ο κόσμος που μας ακούει, και ευχαριστούμε ιδιαίτερα το ταξίδι μαζί σας από τη στιγμή του τηλεφωνήματος. Είναι έναν υπέροχο ταξίδι, γιατί η καλοδιάθεση, ο τρόπος που ευαισθητοποιηθήκετε και το παίρνετε το θέμα, σας ευχαριστούμε. Μας είναι χαρά μας. Ναι, και να ξανάρθετε που θα εγκαινιαστεί το κτίριο να το δείξουμε. Υπολογίζουμε ότι αν είμαστε καλά και λειτουργήσουμε το Σεπτέμβρη του 2017, υπολογίζουμε να κάνουμε εγκαίνια μέσα στον Οκτώβριο. Ευχόμαστε. Οπότε θα είστε εκεί. Και θα είναι χαρά μας, αν όλα πάνε καλά, και εμείς είμαστε εδώ τον Οκτώβριο, να σας παρουσιάσουμε και να μπορέσουμε να δείξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια, εγώ που την βίωσα όλα αυτά τα 5 χρόνια, αγαπητέ μου Λουκά, και θα συμπεριστώ για την άποψη της Πάολας ότι πρέπει να έχεις το μάχη. Ναι. Εγώ ξέρω ότι επέρασα αυτά τα 5 χρόνια. Σίγουρα μόνο. Διότι εμένα ένας γονιός ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα και το βιώνει 24 ώρες το 24ωρο, αγαπητέ Θεόδουλε. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Δεν μπορείς να μου αφήνει εμένα η πολιτεία την ευθύνη να τρέχω αρχιτέκτονες, να τρέχω γραφειοκρατία, μάλιστα, να τρέχω τους ειδικούς για να στήσω μία δομή για να φιλοξενήσω άτομα τα οποία είναι στο δρόμο. Και όταν σκεφτόμενοι τα άτομα που θα φιλοξενήσει το Ιασόνιο, είναι και η κάθε μια περίπτωση και ένα ανθρώπινο δράμα. Μάλιστα. Το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό που λέτε, γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Όταν είναι άνθρωποι στο δρόμο και ίσως να έφυγαν και οι γονείς και δεν υπάρχει πια κανένας αυτά τα άτομα με πολύ ειδικές ανάγκες να τα φροντίσει, σίγουρα είναι. Και με εμένα προσωπικά, σαν γονιό, με στεναχωρία φάνταστα το γεγονός ότι ακούεις τόσους που περνούν, που παραλάβουν, ας πούμε, παντού υπηρεσιακούς, βουλευτές, κρατικούς αξιωματούχους, και δεν άκουσα έναν άτομο να αγγίξει τον παράγοντα γονιό. Ξέρετε τι παρακαλούν οι γονείς, αγαπητέ μου Λουκά? Για πείτε. Να το πω. Πείτε μου. Οι περισσότεροι γονείς εύχονται να φύγουν από τη ζωή τα παιδιά τους πριν από εκείνους. Έχουμε την κυρία Καλυψό από την Αθήνα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε.
Χαιρόμαστε κύριε που σας... Λουκά, εσείς. Ορίστε, καλημέρα σας. Εσείς ο Λουκάς είστε, και ο κύριε Λουκά. Μάλιστα, σας ακούμε. Τηλεφωνώ από την Αθήνα. Μάλιστα. Με έχετε πάρει μια φορά και μου είπατε καλημέρα. Είμαι θεία της Χαρούλας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή σας. Χίλια συγχαρητήρια. Έχω ακούσει τόσο ωραία πράγματα από εσάς που το βλέπω δύο φορές την ημέρα, και το πρωί και το βράδυ. Στην επανάληψη. Και έχω πάρει τόσες φορές το πρωί. Βλέπω να δεν κατάφερα να συνδέσω μαζί σας. Και χαιρόμαστε. Συγχαρητήρια και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συγγνώμη για την ενόχληση. Δεν είναι ενόχληση καθόλου. Είναι η χαρά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Και ο Θεός να σας έχει. Πάντα καλά ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Βλέπετε. Αυτή η επαφή με τον κόσμο σε οποιοδήποτε επίπεδο, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας εργάζονται σε πνεύμα ομαδικότητα, συνεργασία και αγάπη σε αυτή την καινοτόμο διαδικασία. Εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, αγαπητέ Λουκά, γιατί όντως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο καθένας είναι και μια ξεχωριστή αξιαγάπητη προσωπικότητα. Ωραία. Τελειώνει αυτό το ίδρυμα. Και τι πρέπει να γίνει, πρέπει να στελεχωθεί. Πρέπει να στελεχωθεί. Θα στελεχωθεί με προσοντούχων εξειδικευμένων προσωπικών. Μάλιστα. Το οποίο θα διέπεται από μια επιστημονική ομάδα η οποία θα αξιολογά τα άτομα τα οποία θα φοιτήσουν στο Ιασόνιο. Μάλιστα. Και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά, είναι και οι ειδικότητες οι οποίες θα παρεμβαίνουν. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική παιδαγωγή, μουσικοθεραπεία. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε είναι και μια δαπανηρή προσπάθεια. Και εγώ είμαι της άποψης, αγαπητέ Λουκά, ότι οι υπηρεσίες πρέπει να πληρώνονται. Μάλιστα. Και ακούεις συνεχώς και λένε, γιατί... θα δώσω το κατώτερο όριο. Έχει πολλούς που είναι στην ανεργούς που, πρέπει, που θα έρθουν να εργοδοτηθούν. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Mm-hmm. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτοί που θα εργάζονται πρέπει να αμείβονται και να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο να τους προσφέρει μια αξιοπρεπή εργασιακή πορεία. Πορεία. Παρά τα εμπόδια όμως, βρίσκεσαι σχεδόν στο τέλος. Κάνω λάθος, κυρία Ταμίας? Το τέλος δεν υπάρχει. Το τέλος, το τέλος αυτής, ναι, του ξεκινήματος. Αυτού του ξεκινήματος και... Γιατί είναι καθημερινό αυτό που θα συμβαίνει, mm-hmm, πια. Όντως. Πείτε μου. Βλέπω ότι ο κόσμος αγκαλιάζει όταν έρθει αντιμέτωπος με τα προβλήματα του το συνανθρώπου μας. Και αυτό το κάνετε και αμέσως σας. Μα αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Εσείς είναι δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος από το πόστο του, είτε είναι οικοκυρά, είτε είναι ένας εργαζόμενος με λίγα οικονομικά, μπορεί να γίνει μέλος αυτού του ιδρύματος. Έστω και πιο μικρή προσφορά είναι μεγάλη. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας, αλήθεια, γιατί μας βλέπουν φίλοι και είμαι σίγουρος ότι μπορούν να θέλουν εμείς. Mm-hmm. Πέρα από το γραφείο όπου θα κατακλειστεί από τηλεφωνήματα μετά και θα βοηθήσουμε εμείς. Πώς γίνεται διαφορετικά? Έχουμε και τη σελίδα μας στο Facebook. Μάλιστα. Μπορούν να. Θα βρουν εκεί. Να μας βρουν και εκεί. Το Ιασόνιο κέντρο θα το βρουν, έτσι. Ναι, πώς το βρουν στο Facebook. Ναι, κέντρο ενηλίκων ατόμων με ειδικές ανάγκες Ιασόνιο. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι. Και ταυτόχρονα στο τηλέφωνο 99-413-066 μπορεί οποιοδήποτε θέλει περισσότερες πληροφορίες ή θέλει οτιδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσει. 413-066. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές είναι τόσο σημασία και στα παιδιά όταν είναι στη διαδικασία αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα προηγουμένως. Στην ηλικία μέχρι και τα 18-20 χρονών. Και είναι σαν να τους λες μετά τα 21 ότι δεν υπάρχετε. Δεν σβήνει το όνομά σου από δεν ένα υπάρχουν. Δεν υπάρχετε. Εγώ προσωπικά, ναι, με την βιωματική μου εμπειρία, αγαπητέ Λουκά, το τι βιώνει ο Ιάσονα σε μένα, ναι, τα τελευταία 4 χρόνια, εγώ σαν μάνα του Ιάσονα ντρέπομαι. Θέλω να γιατί ρωτήσω... δεν είμαι εις θέση να προσφέρω στο παιδί μου, ναι, μία αξιοπρεπή διαβίωση αυτές τις 5 ώρες που βγαίνει εκτός. Και εγώ προσωπικά, για να μην είναι ο Ιάσονας κλεισμένος στο σπίτι 24 ώρες το 24ωρο, έχω προσλάβει έναν κοινωνικό λειτουργό, τον οποίο πληρώνω εγώ εδώ και 3,5 χρόνια, για να βγαίνει αυτές τις 5 ώρες έξω. Αλλά πού είναι όπως όλη μέρα. Με τις στερήσεις που ξέρετε εσείς. Βέβαια. Είναι μέσα σε έναν αυτοκίνητο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, είναι στους δρόμους τα αυτοκίνητα. Είναι στους δρόμους και είναι πίσω από την κλειστή πόρτα. Μέσα στην κατάθλιψη. Κύριε Χρυσταλά, μου θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε, ναι, και στον κόσμο να καταλάβει αυτή την απότομη μετάβαση και την διακοπή του να πηγαίνει ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες σε ένα τέτοιο χώρο. Αναφερόταν ο Ιάσονας στο του έλειπε αυτός ο χώρος να επισκεφθεί. Βέβαια. Είναι και κοινωνική συνέβρεση για αυτούς. Μου εζητούσε, θέλω και... να πάω σχολείο. Μα αυτό λέω. Θέλω, διότι ήταν στο ειδικό σχολείο για αρκετά για πολλά χρόνια. Ναι. Για πολλά, ναι, χρόνια. Ναι. Πώς θα του εξηγήσεις ότι η Ιάσονα μου δεν μπορείς να πάεις? Και απαγορεύσαμε και στο συνοδόν του να μην τον περνά από το ειδικό σχολείο γιατί ήθελε να κατεβεί. Καταλάβω. Ναι. Αν μπορώ να πω κάτι. Παρακαλώ, ολοκληρώνοντας.
βιώνοντας εγώ σαν εθελοντής από τα νεαρά μου χρόνια για τούντα θέματα, διότι όταν δεις ότι έχεις παιδιά και είναι υγιέστατα, πρέπει ο καθένας να συνειδητοποιήσει ότι κάποιοι δίπλα μας δεν έχουν αυτή την τύχη. Είναι μεγάλο προνόμιο, μεγάλο θαύμα. Αυτό. Και αυτό είναι που μου έμφθησε εμένα, όπως και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε αυτό το ίδρυμα. Μέχρι και ο εργολάβος, ο οποίος χτίζει, είναι άνθρωπος πονεμένος, που ήρθε να δώσει με το χτίσιμο του. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο προσφορές, αλλά είναι και τεχνίτες οι οποίοι μπορεί να συνεισφέρουν στην αποπεράτωση του όλου έργου. Είστε διαθέσιμοι να τους δεχτείτε. Εγώ ευχαριστώ τον Θεό, αγαπητέ μου Λουκά, που σε αυτή μου την προσπάθεια μου έχει βάλει αξιόλογους ανθρώπους στον δρόμο μου. Ορίστε. Και αυτό είναι το κέρδος, δεν είναι? Και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Θα σας παρακαλέσω να μας υποσχεθείτε ότι δεν θα χάσετε ποτέ το θάρρος σας αυτό που κάνετε. Και να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα δεν θα είναι μόνο για τον Ιάσονα. Όχι. Θα είναι για τον κάθε Ιάσονα που θα μεγαλώνει. Ποτέ μου δεν το είδα έτσι, αγαπητέ Λουκά. Όχι, είμαι σίγουρος. Απλά για να σας δίνει και περισσότερη δύναμη. Αυτό εννοώ. Θα συμφωνήσω κάτι με την κυρία Χριστάλα που είπε προηγουμένως για τους γονείς. Γιατί εγώ έχω την ευλογία να έχω δύο θείους που έχουν πρόβλημα κινητικό. Και ο παππούς μου, τη γιαγιά τη χάσαμε 70 ετών από καρκίνο. Ο παππούς μου έφτασε στα 97, γιατί δεν ήθελε να αφήσει μόνους ή βάρος αυτά τα δύο παιδιά σε κανέναν. Τα παιδιά του, Και ο θείος μου ένας είναι μαζί με τον ξάδερφό μου και είναι προς τιμήν του που είναι μαζί του. Πολύ μεγάλο θέμα, διότι αυτό που είπε, δεν είναι πολύ μια μάνα να πει «Δεν θέλω να φύγω», διότι τι βάρος είναι να αφήνεις έναν παιδί σε έναν αδερφό, σε μια αδερφή. Έχεις μια... το δίκιο, Δεν μπορείς να το... μια μάνα που το βιώνει αυτό το πράγμα, αγαπητέ Λουκά. Εγώ θα πω και κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Είναι ο Ιάσονας πριν από 4 χρόνια είχε πάθει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και ενοσηλεύτηκε για 1 μήνα διασωληνωμένος στην εντατική. Και όταν έπρεπε να έφευγα από την εντατική, που τέλειωνε το επισκεπτήριο, και έβλεπα τον Ιάσονα, ας πούμε, που δεν μπορούσε να αντιδράσει, αλλά με αντιλαμβανόταν. Και έφευγα από το δωμάτιο, επήγαινα Λάρνακα και έκλαιγα σε όλη τη διαδρομή και δεν μπορούσα να συνηθίσω την απουσία από το σπίτι. Διότι νιώθεις ότι ναι, μεν είναι ενήλικας, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιδί το οποίο θέλει συνέχεια τη φροντίδα σου. Μάλιστα. Και ας καταλάβουν και οι πολιτικοί μας και να μην μας λένε ότι είναι ενήλικες. Μα τι είναι ενήλικες? Μα τι θα πει είναι ενήλικες? Στην ταυτότητα. Μόνο αυτό. Στην ταυτότητα. Τώρα, σε αυτό το ταξίδι και σε αυτή την Ιθάκη, εύχομαι να μπορέσουν άνθρωποι που μας βλέπουν αυτή τη φορά τηλεοπτικά να βοηθήσουν. Θα χαρούμε το Σεπτέμβριο, αν είμαστε εδώ και είμαστε καλά, να σας προβάλλουμε. Και αν θέλετε και μέχρι το τέλος Ιουλίου που θα είμαστε εδώ να ξαναρθείτε. Για να υπενθυμίσουμε αυτή την προσπάθεια και χρειαζόμαστε κάτι να το επισημάνουμε, τόσο ώστε είμαι σίγουρος η ανθρωπιά σε αυτόν τον τόπο δεν έχει εκλείψει. Και μεγάλη εκπομπή να μπορέσει να σας βοηθήσει. Ελπίζουμε, γιατί βγήκαμε πάνω από τους προϋπολογισμούς μας, αγαπητέ Λουκά, όσον αφορά το κτίριο. Ήδη ξεπεράσαμε τις 200.000 η ανακαίνιση. Με την αγάπη του κόσμου. Με την αγάπη του κόσμου. Και τη δικιά σας. Ναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε. Και θα τα ξαναπούμε. Τα χαιρετίσματα στον Ιάσονα και σε όλα τα παιδιά που είμαι σίγουρος ότι έρχεστε σε επαφή και βοηθάτε, και μπράβο σας και σε εσάς. Και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού σας Συμβουλίου, αλλά και σε όλους τους αφανείς ήρωες που είναι πίσω και δεν φαίνονται. Είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί, όντως. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Το αισθάνομαι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και επώνυμοι και ανώνυμοι. Και επώνυμοι και ανώνυμοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για το κάθε τι που μας δίνει και την κάθε μέρα που ξημερώνει. Διότι δίπλα μας υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Αύριο στις 9 και 5 θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Κάθε καλό δύναμη, είπαμε. Και για να κλείσουμε τη βδομάδα μας. Ναι, για να κλείσουμε τη βδομάδα μας. Και το μήνα. Εσείς, παιδιά, αύριο θα είμαι στην Αγία Νάπα για ένα συνέδριο φόρου τουρισμού που διοργανώνει το. Ελαλή, είμαστε την τελευταία στιγμή. Να σηκωθεί να πάει στην Αγία Νάπα τώρα, κυρίες. Τι ωραία. Και για δουλειά θα πάω πάλι. Ναι, είναι σημασία να είσαι δίπλα από θάλασσα. Είστε πολύ τυχερές που είστε δίπλα από θάλασσα. Ψυχολογία του κόσμου και των ανθρώπων που είναι δίπλα εκεί είναι εντελώς διαφορετική. Είναι όντως. Καθημερινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.